πατάς να είσαι αυτό να είναι ο άλλος έτσι, ναι, με το τέτοιο. Γρυν, γρυν, γρυν ο κινητήρας. Τώρα πρέπει να κάνει το λάστιχο να σκάσει. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Είχαμε ένα μικρό... Ξέρεις που οφείλεται αυτό. Είπαμε κακή κουβέντα για το σκηνοθέτη. Ναι, άμα πεις κακή κουβέντα για το σκηνοθέτη, μετά άστα να πάνε τώρα. Τελείωσε. Καλή εβδομάδα να πούμε, λοιπόν. Αργούμε λιγάκι. Ξεκίνησαμε αργά. Τι να κάνουμε, κόλλησαν λίγο τα μηχανήματα. Συμβαίνει ένα τεχνικό προβληματάκι. Ο δαίμον του τυπογραφείου. Ο δαίμον του τυπογραφείου. Ναι, είναι σαμποτάζ του Πούτιν, του Μπάιντεν, του όλων αυτών. Έχουν πέσει πάνω μας. Λοιπόν. Πώς τα είδες τώρα. Με πένθυμο εμβατήριο πρέπει να έχουμε ξεκινήσει σήμερα. Τι θανατικό είναι αυτό, ρε. Έχουμε τη Βασιλή στη κηδεία. Η Μάρθα Καραγιάννη. Εντάξει. Τώρα είναι ένα από τα πρόσωπα σύμβολα του ελληνικού κινηματογράφου. Πολύ, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ συμπαθές πρόσωπο. Συμπαθής γυναίκα, πολύ. Φοβερή παρουσία, αξιοπρόσεκτη παρουσία. Έκανε ένα φοβερό αφιέρωμα, πάρα πολύ ωραίο. Και μελαχρινή. Βέβαια. Μ' αρέσει να. Εντάξει, λέω, γιατί συνήθως οι ξανθιές είναι οι ντίβες και αυτές, λάθος. Τι εδώ πέρα και ως μελαχρινή διέπρεψε. Πανέμορφη. Ναι. Πάμε να δούμε το βιντεάκι της Φίνος Φίλου. Είναι πολύ ωραίο. Εξαιρετική παρουσία. Εξαιρετική παρουσία. Έχει καταγράψει καλό πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ευχόμαστε. Καλό κατεβόδι. Λοιπόν. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, να σου πω. Ναι. Έγραψα και ένα σατυρικό για τη Βασίλισσα. Και δεν θα το πω σήμερα. Γιατί? Ενδέχεται να εκλειφθεί ως... Προσβολή. Όχι, ρε παιδί μου. Ας θάψουμε τη γυναίκα. Ναι. Και αύριο που θα έχουμε δει όλο το τελετουργικό. Ναι, το οποίο είναι φαντασμαγορικό. Μπράβο, γι' αυτό να δούμε το φαντασμαγορικό. Εκτός αυτού το ξέχασε και στο σπίτι το ποιηματάκι. Τι να κάνουμε, οπότε και να θέλω να το πω, δεν γίνεται το... Ωραία το παλαμούτι, ας σώμα το πριν. Ωραία το είπες. Ναι. Όχι σήμερα για να μην εκλειφθεί. Ναι, ναι. Λοιπόν. Εμείς να ξέρετε ότι είμαστε στο Λονδίνο όμως. Είναι η Βασίλισσα... Πρόσεξε, η Βασίλισσα της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου, Ευλαμπία Ρεύη, είναι στο Λονδίνο. Αυτά είναι. Λοιπόν, η οποία Ευλαμπία είναι εκεί. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο να δούμε το τελετουργικό σε λίγη ώρα. Βλέπουμε την εικόνα αυτή τη στιγμή, πώς καταγράφουν τα διεθνή δίκτυα, ναι, την διαδικασία πώς εξελίσσεται. Τον κόσμο ο οποίος πάει για να ποτίσει φόρο τιμής. Δεν είναι διαδικασία τώρα, μην το εκχυδάεις το πράγμα. Όχι, εντάξει, ναι, είναι διαδικασία. Εντάξει, πώς είναι να το πω, τελετουργικό, ναι, ας πούμε, ναι. Ναι, ναι. Τελετουργικό. Λέει τέτοιο έτσι είχε γίνει τελευταία φορά η κηδεία του Τσόρτσιλ. Το 1965, αν δεν απατώμε. Έχει να γίνει. Δημοσία δαπάνη. Ναι, δηλαδή, δημοσία δαπάνη. Δημοσία δαπάνη. Τους βασιλείς τους στάβουν με συγκεκριμένο τελετουργικό. Βέβαια. Και... Βέβαια. Okay. Να πούμε ότι εχθές το βράδυ έγινε μια η τελετή, η σύναξη των ηγετών, όπως λεγόταν. Όπου εκεί ήταν ο Μπάιντεν, ήταν ο Τριντό του Καναδά, ήταν, ναι, ο βασιλιάς Ιαπωνίας. Τέλος πάντων, τέτοια σύναξη ηγετών έχουν να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για 100 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο που εκεί τους πήγαν στο παλάτι και ήταν μαζί με τη βασιλική οικογένεια. Υπάρχουν διάφορα ντεσού, όπως διαβάζω. Αυτή είναι πρόσκοπη. Τώρα δεν ξέρω που, τι είναι. Μάλλον πρόσκοπη. Είναι και αποτείουν φόρο τιμής, όπως αντιλαμβάνομαι. Ναυτοπρόσκοπη. 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 Αυτό. Λοιπόν, υπάρχει, ναι, μια. Αυτή όλο το τελετουργικό ξεκινάει στη μία παρά. Θα το καταγράψει όλο το τεχνικό και δημοσιογραφικό επιτελείο του Open με ζωντανές συνδέσεις με ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, η Ευλαμπία η Ρεύη είναι στο Λονδίνο. Θα χτυπήσει τηλεθεάς φοβερές. Θα γίνει. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Μπάσκετ και κολοκυθιά. Εδώ είναι το θέμα. Να πάμε στα καθημάς που λένε και οι μορφωμένοι δημοσιογράφοι. Πάμε στα καθημάς. Λοιπόν, είχαμε τον Άλεξη στην ΔΕΘ. Ομιλία και συνέντευξη τύπου. Το πρόγραμμά του, το κυβερνητικό, τα οικονομικά του, τα πολιτικά τα άλλα. Παρακολουθείς, ιστορίες, όλα αυτά. Καυγάς μετά.
πόσα είναι, πολύ πόσα δεν είναι. Εγώ δεν πρέπει να βάλουμε ζύγι να δούμε πόσα είναι. Τα έχουμε καταγράψει. Εμείς έχουμε κάνει ένα crash test, εισαγωγικά crash test, τι έδωσε ο Τσίπρας, τι έδωσε ο Μητσοτάκης. Ναι. Για τα ίδια πράγματα. Και την κοστολόγηση όπως την κάνουν τα επιτελεία των κομμάτων. Θα καταγράψω 2-3 πράγματα κατά τη γνώμη μου και μου λες που έδωσε ο Τσίπρας, τα οποία δεν είναι κακά. Δηλαδή, όχι, φυσικά δεν είναι κακά. Το 10.000 αφορολόγητα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τη μεσαία τάξη, αυτό που λέμε ευρύτερα μεσαία τάξη, είναι ένα καλό μέτρο. Σε συνδυασμό, όπως είπε, με ελέγχους βέβαια, έτσι. Να χτίζεται αυτό το φορολόγητο με πλαστικό χρήμα. Αλλά ποιος ελέγχους, ακόμα και για τον Πανάς. Αυτό, γιατί αυτό δεν θα πρέπει να επιτείνει την φοροδιαφυγή. Είναι ένα άνοιγμα στη μεσαία τάξη όμως, ξεκάθαρο. Τάξη. Το οποίο το είπε και ο Τσίπρας, είπε ότι εμείς τους αδικήσαμε ενδεχομένως, γιατί έτσι έπρεπε να. Έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Μας υποχρέωσαν. Αλλά εδώ ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία. Άμα είναι 5,5 δις που λέει ο Τσίπρας, 5,6. Τόσα δεν είναι και του Μητσοτάκη. 5,5 είναι του Μητσοτάκη. Άρα τα ίδια είναι πάνω σε ποσό. Ναι, αλλά αυτό είναι άλλη συνταγή, ας πούμε. Του το έπανε, μπράβο. Λέει εδώ, εμείς θα δίνουμε με άλλο τρόπο. Λέει παραδείγματος χάρη ο Τσίπρας. Έρχεται και απαντάει σε μια αγωνία των συνταξιούχων. Σου λέει συνταξιούχοι, θα μας δώσει τα αναδρομικά. Θα τα δώσω, λέει. Είναι 2,5 δις τα αναδρομικά. Άμα είναι 2,5 δις, πώς τι είπε, τα άλλα όλα είναι 3. Είναι τα εγγράφει σε τρεις δόσεις. Άρα πάνω 850, 850, 850. Μάλιστα. Γι' αυτό το πάει εκεί. Εντάξει. Είπε επίσης επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ναι. Μέχρι 500 ευρώ για όσους παίρνουν 500 ευρώ και από εκεί πάνω κλιμακωτά. Είναι ένα άνοιγμα σε κάποιες ομάδες κοινωνικές που υπάρχει και πολιτικό πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, όπως ήταν η μεσαία τάξη κυρίως. Ναι. Και έρχεται ουσιαστικά να το αποκαταστήσει με αυτά ιδέα, που λέει. Πόσο είναι η ιδιωτικοποίηση? Δεν ξέρω το νούμερο. Δεν το θυμάμαι το νούμερο. Μπορώ να ψάξω τότε να το βρω όμως. Το νούμερο, πόσο είναι η εξαγγελία για την ΔΕΗ, πόσο την κοστολογεί, θα μου πεις τώρα το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί έβγαλε ένα κοστολόγιο, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Λέει ο Τσίπρας τα μέτρα. Όχι, τα δύο-τρία τελευταία χρόνια γίνεται πάντα. Α, γίνεται. Ναι, ναι, κάθε χρόνο το κάνει. Και βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών και κοστολογεί κάθε χρόνο το τα μέτρα. Άκου να δεις τώρα. Είναι φρούτο δύο-τριών τελευταίων χρόνων, ναι, αυτό. Ναι. Λέει το Υπουργείο, λέει ο Τσίπρας. Αυτά είναι 9,35 δις. Έχουμε έσοδα όμως 3,74, ναι, ναι, άρα είναι 5,61, λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά είναι 23 δις, βάσει και την επιδότηση, ναι, για το ρεύμα αυτός, μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών. Για το 23, συν 10 δις μόνιμα για κάθε επόμενο χρόνο. Μάλιστα. Λέει έλλειμμα 10%. Φέρνει αυτό, λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Κάτσε, θα μας τα πούνε μετά που θα έχουμε το... Θα μας τα πει ο Σπύρος, ο Φρεμεντίτης. Λοιπόν, έλα εδώ να δούμε τον καιρό. Έλα τον καιρό, γιατί αλλάζει ο καιρός και τον κακό μας τον καιρό. Θα πέσει θερμοκρασία. Γεια σου, Κλέαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Συγγνώμη, περνάω μπροστά σας, κύριε Δημήτρη μας. Παρακαλώ. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κλέαρχε, τι γίνεται. Τι κάνουμε. Μια χαρά. Πολύ σωστά τα λέει ο Δημήτρης. Θα πέσει λοιπόν η θερμοκρασία τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα κάνει κρύο, μπορούμε να πούμε, στα κεντρικά και βόρεια. Ήδη κάνει κρύο προς το κάτω Ευρωκόπη. Έχουμε κοντά 3 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Yeah. Φλόρινα είμαστε κοντά στους 7. Πλέον θα αισθανθούμε για τα καλά το φθινόπωρο. Άκου τώρα, πετρελαίο θερμανισμάτα. Πέτριλο, που αρχίζουν από τώρα αυτοί να κρυώνουν οι άνθρωποι. Ναι, στη Βόρεια Ελλάδα ξεκινάνε ήδη. Δηλαδή έχουν μπει έτσι σε κλειό προχωρημένου φθινοπόρου. Ναι. Για το λέω, Κλέαρχε. Γιατί κάνουμε ασκήσεις επί χάρη του, καθόμαστε και λέμε εμείς νούμερα, αυτός, τόσο, εκείνο το άλλο. Ακριβώς. Και δεν σκεφτόμαστε, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πάνω αρχίζουν και πληρώνουν από τώρα. Πώς το σκεφτόμαστε. Ναι, δεν σκεφτόμαστε. Θέλω να πω. Από τώρα και πηγαίνει και μέχρι τον Απρίλιο. Έτσι, άμπρα. Και μετά το Πάσχα. Πολλές φορές χάνει κρύο στην Βορειά Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα τη νύχτα και το πρωί. Τέλος πάντων, να δούμε τώρα τον χάρτη των βροχοπτώσεων. Θυμηθείτε ότι προς τη Δυτική Ευρώπη είχαμε τα φαινόμενα τις προηγούμενες ημέρες. Πλέον αυτές οι κακοκαιρίες μετατοπίζονται πιο ανατολικά. Και καθώς στην Ιταλία πνιγήκανε. Ακριβώς στην Ιταλία, δυστυχώς, είχαμε και ανθρώπινες απώλειες από αυτό το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας. Καθώς όμως συνδυάζονται τώρα αυτές οι βροχοπτώσεις με τον καλό καιρό δυτικότερα, μας κατεβάζουν τον ψυχρό αέρα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, γι' αυτό και θα πέσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Πώς θα πέσει, δηλαδή? Θα πάμε από τους 30 που θα είμαστε σήμερα στην Αττική, η Αττική θα πάει κοντά στους 24-25 βαθμούς Πέμπτη Παρασκευή. Δεν έχει κρύο. Εντάξει. Βέβαια, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε κοντά στους 35-36. Η Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν θα ξεπερνά τους 20-22 βαθμούς. Θα κάνει κρύο. Ιδιαίτερα τη νύχτα και το πρωί που θα έχουμε και μονοψήφιες θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε όμως τα τη σημερινή ημέρα. Όπου γενικά δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, ηλιοφάνεια, κάποιες έτσι συννεφιές του Βοριά στα ανατολικά, υπηρωτικά και τη Βόρεια Κρήτη. Ο Βοριάς θα κυριαρχήσει στο Αιγαίο κοντά στα 6 μποφόρ και αυτό που είπαμε ότι πέφτει σιγά σιγά θερμοκρασία στα βόρεια, έτσι μια ενδεικτική θερμοκρασιακή τιμή τώρα νωρίς το πρωί είναι περίπου οι 7 βαθμοί.
Αργότερα θα πάμε κοντά στους 26 με 28 στις πιο πολλές έτσι περιοχές. Εντάξει, άρα καλά θα είναι και σήμερα. Καλά θα είναι και σήμερα. Καλά θα είναι. Ναι. Από έτσι, αύριο αρχίζει. Οι πιο ψηλές ημέρες θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Φαίνεται ότι θα κάνει το περισσότερο κρύο. Εντάξει, εντάξει. Δηλαδή μέρα με την ημέρα θα πέφτει ολόνα και πιο πολύ θερμοκρασία. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και την Αθήνα μας. Για να δούμε Αθήνα. Και εδώ πολύ καλός ο καιρός σήμερα. 30. Πλέον πέφτει εντάξει. Η θερμοκρασία από τους 34 πάμε κοντά στους 30. Εντάξει, λίγο να δροσίσει. Να δροσίσει λίγο να πέσει και η υγρασία. Να μην βάζουμε και ερκοντήσιο. Έχει και αρκετή υγρασία τη νύχτα και το πρωί. Και βορειαδάκι βέβαια μέχρι τα 5 μποφόρ στα γύρω θαλάσσια, έτσι παραθαλάσσια τμήματα. Πάμε να δούμε και για τον νομό Θεσσαλονίκης. Καλός και εδώ ο καιρός. Εδώ έχει βέβαια περισσότερη ψύχρα. Ξεκινάμε από τους 13 με 14 τώρα νωρίς το πρωί. Αργότερα θα πάμε κοντά στους 25. Με ένα έτσι βαρδάρι στα 5 μποφόρ. Εντάξει, Κλέαρχε. Γεια σου, Κλέαρχε. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Όλους, πάμε στην Ευλαβία Ρέβη. Πάμε στο Λονδίνο να δούμε τι γίνεται. Πάμε Λονδίνο, πάμε... διότι άμα δεν πάω στις αγγλοσαξονικές χώρες, εγώ το πρωί-πρωί δεν μπορώ. Ευλαβία, ξέρεις πώς σε προσφέρει. Γεια σου, Ευλαβία. Γεια σου, Ευλαβία. Το κορίτσι ξύπνησε από τα ξημερώματα. Τώρα είναι εκεί. Σας. Τι ώρα είναι τώρα, εκεί 6. Είναι εκεί. Εδώ είναι 5 και 26. 5 και 26. Τι είναι, λοιπόν, να δεις, ναι, αλλά να θυμάσαι ότι θα έχεις σε βαθιά γεράματα και θα λες εγώ κάλυψα Φωστό. Την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ. Είναι ιστορικό γεγονός. Αλήθεια. Είναι. Είναι ιστορικό γεγονός. Πώς είναι, λέω εγώ ήμουνα γεγονός, παιδιά. Είναι ιστορικό γεγονός φυσικά. Και εγώ, να... Λέω δηλαδή, εγώ λέω ας πούμε, ήμουνα στο σπίτι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στα ντολμαδάκια. Βεβαίως. Με φλωράκι και Κύρκο. Με φλωράκι και Κύρκο και Μητσοτάκη και ήμασταν στο σπίτι. Ντολμαδάκια έφαγες. Μετά τα μάθαμε. Θέλω να σου πω, είναι ορισμένες καμπές ιστορικές που λες, για να είμαι εκεί. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, για πάμε. Έλα, Ευλαμπία. Προφανώς και γι' αυτό ήθελα πάρα πολύ να είμαι εδώ. Και καλά το έκανες. Να δεις ένα πράγμα. Επειδή είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας. Ναι. Προχώρα. Είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας. Μπορείτε να δείτε πίσω μου. Είμαστε λίγα μέτρα μακριά από την Τραφάλγκαρ την πλατεία. Δηλαδή στα 600 μέτρα περίπου από εκεί όπου είναι το Westminster Hall. Στη μία ξεκινάει η τελετή του Ίστα του Χέρε. Κοστίζει 6 δισεκατομμύρια δολάρια και θέλω να σας πω ότι από χθες που φύγαμε, βγήκαμε με τον Άγγελο το Βόσο, τον οπερατέρ μας από το σημείο, είδαμε και τον Τζο Μπάιντεν και να έρχεται και να φεύγει. Υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που κυριολεκτικά έχει κατασκηνώσει έξω από το Westminster Hall, προκειμένου να μην χάσει τίποτα. Έχουν έρθει από την Αυστραλία, από την Ινδία, από διάφορες περιοχές της Κοινοπολιτείας. Άλλοι είναι από την... Ακριβώς. Ακόμη και τα παιδιά τους έχουν φέρει και αυτό μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση για να σας δώσω λίγο και το κλίμα. Ναι. Τους κάναμε έτσι την τριγκαδόρικη ερώτηση που οφείλει να κάνει κάθε δημοσιογράφος. Δηλαδή και τώρα που έφυγε έφυγε η Βασίλισσα Ελισάβετ και έρχεται ο Βασιλιάς Κάρολος, θα είναι το ίδιο. Οι περισσότεροι, επειδή για να κατασκηνώνουν εκεί έχουν μια άλλη σχέση με τη Βασιλεία, το καταλαβαίνετε, είπαν ότι τον εμπιστεύονται και ότι όλα θα είναι καλά. Άλλοι πάντως είπαν ότι του εύχονται κάθε επιτυχία, αλλά ήταν μόνο μία και μοναδική και δύσκολα θα ξαναυπάρξει άλλος άνθρωπος σαν εκείνη. Ναι, να σας είναι μεγάλο το βάρος πλαίσιο, για τον Κάρολο αυτό. Τα μέτρα και θα γυρίσει η κάμερα. Σιγά μην είναι βάρος. Άσυμα, ακριβώς και αυτό μας είπαν... Είναι λαοφιλής η Βασίλισσα, έχει δίκιο. Δημήτρη, πρέπει να σου πω... Ότι, εντάξει, τώρα ξέρετε, για τους Βρετανούς η Βασιλεία είναι κάτι το μοναδικό και παρακολουθούν τα πάντα, συμπάσχουν με τους βασιλείς και τους πρίγκιπες. Και αυτό μας το είπαν αρκετοί που τους ρωτήσαμε. Ότι έχει ένα βάρος και τώρα έχει έρθει η ώρα να απελευθερωθεί. Συμπάσχω πολύ. Συμπάσχει. Ναι. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ να καταλάβετε. Έχει αστυνομικούς σε όλα τα στενά τριγύρω. Δεν μπορείς να πλησιάσεις. Εμείς μπορούμε να περάσουμε για την ώρα. Και αυτό μας είπαν μόνο με την επίδειξη της δημοσιογραφικής μας κάρτας. Έχει παντού κυκλειδώματα. Και είναι πραγματικά απροσπέλαστο το κέντρο. Κάτσε ρε παιδί, να σε ρωτήσω κάτι. Καταλαβαίνουμε τέτοια μάζεξη. Να σε ρωτήσω. Ναι. 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Λίρες. Τι κόστο. Λίρες, ακόμα χειρότερα. Λίρες, χειρότερα. Δηλαδή, 10 δις δολάρια. Πού τα δίνουν δηλαδή. Τόσο. Όλη η τελετουργία που λέγαμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πόσο τώρα. Την έχουν σε μια εκκλησία, τις έχουν βάλει το φέρετρο, είναι διάφοροι τύποι γύρω-γύρω με σιρήνια και με τέτοια. Εντάξει. Είναι ακριβά. Δεν είναι τώρα Δημήτρη μου τόσο απλό. Μιλάμε για ένα ιστορικό γεγονός. Τώρα είναι πάνω από χίλιες οι κορυφαίες προσωπικότητες που έχουν έρθει εδώ. Τέτοια μέτρα ασφαλείας δεν έζησε το Λονδίνο και οι κάτοικοι του ούτε κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Δεν είχαν τόσο ηγέτες. Τότε είχε δίκιο. Αυτό μας περιγράφουν. Να σου πω και χθες το βράδυ μαζεύτηκαν να φάνε εκεί.
να φάνε έξω από το Westminster Hall. Ναι. Τι να φάνε, παιδιά, τώρα αυτό τάξη το είδαμε. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα θα το βλέπαμε σε τόσο μεγάλη ένταση. Έχουν φέρει σκηνές, έχουν φέρει, αυτό θα αρέσει στο Δημήτρη, καρέκλες για την παραλία. Ναι. Ξαπλώστρες. Ξαπλώστρες. Ναι, έχουν φέρει, ναι, ξαπλώστρες. Ναι. Δεν σας κάνω πλάκα. Είδαμε μαμά με δύο παιδιά, η οποία έχει έρθει από περιοχή του Λονδίνου και έχει φέρει σκηνή δρακάκι. Τι έχει φέρει? Για σκηνή? Τα παιδιά. Δηλαδή, ναι. Σκηνή δρακάκι. Δρακάκι. Δηλαδή. Μια σκηνή πράσινη, δράκο, ένας δράκος. Τι λέτε ρε παιδιά. Εκεί φάγανε και οι ηγέτες όμως το βράδυ. Ναι. Μαζεύτηκαν όλοι εκεί μέσα στο κάστρο, για να φάνε το βράδυ. Έφαγανε σε ένα δείπνο... Σε ένα δείπνο που χαρακτηρίστηκε το δείπνο. Να, συγγνώμη, τώρα θα το ξαναγυρίσω, παιδιά, και θα σας πω και για το δείπνο. Αλλά είναι χαρακτηριστικό. Αν καταλάβετε, η ώρα είναι 5:30 και παντού περνάνε αστυνομικοί. Πετάει επάνω ελικόπτερο. Ναι, πέντε ξημερώματα. Drones πιο πάνω βλέπαμε. Είναι δηλαδή κάτι το μοναδικό και φοβούνται μήπως υπάρξει τρομοκρατικό χτύπημα. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Τώρα, ναι, ήταν ένα δείπνο που έγινε. Ναι. Ήταν ένα δείπνο που έγινε στα ανάκτορα του Buckingham. Ναι. Ήταν εκεί και ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος όταν έφτασε στο Westminster Hall άρχισαν να τσιρίζουν και να ουρλιάζουν εκεί, θέλω να σας πω, οι Βρετανοί. Ναι. Ήταν και άλλες κορυφές προσωπικότητες, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι ένα δείπνο που και αυτό χαρακτηρίστηκε ως το δείπνο του αιώνα, γιατί κάθε πότε μαζεύονται τόσες προσωπικότητες και μάλιστα οι πιο εξέχουσες του πλανήτη μας για να φάνε όλοι μαζί. Ναι, αλλά εδώ ρε παιδί μου, σε κάθε περίπτωση, να σου πω. Σήμερα... ναι. Εδώ πάντως μετά την κηδεία τρώνε ψαρόσπα. Εκεί τρώνε και πριν και μετά. Τρώνε πολύ εκεί. Αυτοί πήγαν να φάνε, δεν πήγαν και κηδέψουν. Όταν πάνε κηδέψεις, το βράδυ έχεις μια συστολή. Μια δεν βάζεις τα ποτήρια εκεί, τα χρυσά πιάτα και χλάπα χλούπα. Ναι, αλλά σκέψου, τόσο είναι τόσες μέρες. Εντάξει τώρα. Να μην φάνε κάτι οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να φάνε τέλος κάτι. Πάντων, τέλος πάντων. Ας μην το μετά Δημήτρη, τι έχει κόλυβο, έχει... Δημήτρη μου Παναγιώτη. Έχει κονιακάκι. Τι προβλέπει το τελετουργικό. Ουίσκι. Ναι, ουίσκι, ναι, είναι εγγλέζια. Με συγχωρείτε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι παίζουν σε άλλα επίπεδα από εμάς τους κοινούς θνητούς, το καταλαβαίνετε. Έχεις δίκιο, απόλυτο. Ναι, μπορεί να φάνηκε και περίεργο και στον κόσμο το γεγονός ότι με τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, ο βασιλιάς Κάρολος πια έπρεπε να κάνει περιοδία. Σε διάφορες περιοχές, να πάει στην Ουαλία, να πάει στην Σκωτία, καταλαβαίνετε. Οπότε... Στη Σκωτία, ναι, και λοιπά. Οπότε είναι κάτι το διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, στη μία ώρα Ελλάδος ξεκινά το ιστατοχέρι στη Βασίλισσα Ελισάβετ, που έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου. Και το Open θα καλύψει κάθε στιγμή λοιπόν, και κάθε εξέλιξη. Χαιρόμεθα που είσαι εκεί αυτή τη μεγάλη ιστορική στιγμή της ανθρωπότητας. Θα σε παρακολουθούμε, Βλαμπία. Να τους έχεις από κοντά, να μας πεις τα ήθη και τα έθιμα, ούτως ώστε όταν θα έρθει και η δική μας σειρά. Χτύπα ξύλο, μωρέ πρωί. Να ακολουθήσουμε το ίδιο πρωί. Γιατί ρε, καλύτερα είναι αυτή. Χτύπα ξύλο πρωί. Λοιπόν. Εμείς έχουμε άλλα ήθη και έθιμα όμως και σεβόμαστε τα δικά μας. Οπότε έχεις γιατί δίκιο. Να μπλέξεις, Δημήτρη. Ορίστε. Να μην μπλέξω. Δεν είναι. Να μην ξοδέψω δεκαδείς λίρες. Όχι ρε παιδί μου, κράτα τα, δεν πειράζει. Λοιπόν, Ευλαμπία, ευχαριστούμε. Και δεν μας έχει δώσει τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Ευλαμπία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τη σύνδεση. Είδες τι έκανε το BBC. Πάμε σε εφημερίδες, παιδιά. Τι έκανε το BBC. Έβαλε από κάτω, βγήκε ο Παύλος, ο Γλίξμπουργκ. Ναι. Στο BBC να δώσει συνέντευξη, γιατί ήταν τρίτη του ξαδέρφη, ξέρω εγώ. Ήταν, ναι, ξάδερ. Και όλο δεύτερο τρίτο το ξάδερμα. Και έριξε από κάτω διάδοχος της Ελλάδος. Διάδοχος. Ναι. Και μένουνε στο Twitter μέσα και γράφανε οι άλλοι από κάτω. Ρε, εσείς εκεί στο BBC, καταργήθηκε η μοναρχία στην Ελλάδα το 1974. Τώρα στο κρατικό, έτσι. Ο Παύλος είναι... Of Greece. Εν τω μεταξύ, τι έχει κάνει, έχει αφήσει μουσι, μουστάκια, τι έχει κάνει. Μεγάλωσε και ο Παύλος. Ναι, αλλά τώρα πώς την έχει δει τη δουλειά, ο Παύλος. Εντάξει, είναι, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Καλημέρα. Δεν το ξέρω ότι έχω διάδοχο, αλλά ναι, και όμως. Δεν εγνώριζα. Ούτε εγώ έχω διάδοχο. Και εγώ εξαπίνησε, λοιπόν, συνελήφθην. Πάμε. Λοιπόν, ποιοι και πώς τα νέα, ποιοι και πώς μπορούν να γλιτώσουν το φόρο, τέλος επιδεύματος. Αλέξης Τσίπρας ήξερα για τον Μπιτσιόρλα, ομολογία για την υποκλοπή. Αθήνα καλεί ο Άσικτον για το ρώσικο πολιτικό χρήμα. Ναι, το είδε.
3.000 χειρουργία σε αναμονή για την Αγία Σοφία. Το είδε με τον Πιτσιόρλα. Είδε τι απάντησε. Λέει, ήταν νόμιμη. Λέει. Νόμιμη, η ΕΕΠ ήρθε και μου είπε. Ναι. Ότι, να το, ότι πρέπει να παρακολουθεί. Και είπα, οκ, λέει. Δεν είναι, λέει, υπουργό. Είναι στέλεχος, πολιτικός στέλεχος. Έχει σηκώσει συζήτηση το όλο θέμα. Γενικά με τις υπολοπές. Νομίζω ότι έκανε ένα λάθος ο Τσίπρας, να σου πω τώρα με πάσα ειλικρίνεια. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να πει αυτή του φυγή φράση, δηλαδή ήταν λίγο ένα κλικ παραπάνω από όσο. Αυτό το δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Δεν έχω να δώσω εξηγήσεις σε κανέναν. Θα μπορούσε αυτό να το έχει. Αυτό πήγαινε και προς τον Πιτσιόρλα, βγήκε και σε είπε αλέξη. Όποιον πήγαινε. Νομίζω ότι. Και κάλεσε και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να πάρει θέση. Ήταν οξύς με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να σου πω ότι διαβάζω την Τετάρτη ο κ. Ανδρουλάκης πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Okay. Να την επισκεφθεί εκεί, να δούμε τι θα πούνε. Τι θα πούνε όμως. Λοιπόν, η Εφημερίδα των Συντακτών. Αλέξης Τσίπρας, συγκροτημένο και κοστολογημένο πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης, στήριξη κοινωνίας, επιστροφή της δημοκρατίας. Δεσμεύτηκε για επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, Εθνικής Τράπεζας, μείωση του ΦΠΑ στρόφιμα 6%. Θα τα δούμε. Τερατογέννηση θα είναι μια νέα διακυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει. Αλλά είπε ότι είναι τερατογέννηση μια τυχόν συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Επίσης, νομίζω σημαντικό είναι αυτό που είπε, ότι δεν πάει για κυβέρνηση μειοψηφίας. Ναι, η κυβέρνηση την είπε, συμφωνώ. Θα είμαστε πρώτοι. Άρα λέει, να είμαστε πρώτοι έτσι, να φτιάξω κυβέρνηση. Έχεις δίκιο. Δεν πάω να είμαι δεύτερος για να φτιάξω κυβέρνηση. Εγώ νομίζω αυτό ότι ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο. Καίει το σενάριο εντελώς. Βέβαια. Και ορθώς. Ναι. Και ορθώς. Ναι. Πολιτιακά σωστό. Ορθώς. Εντάξει, ορθώς. Θα μου πεις οι αριθμοί βγαίνουν. Υπάρχει ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που λέει, σκουρλέτης φίλης, έχω ακούσει και λένε δηλώσεις, που λένε οι αριθμοί βγαίνουν. Βγαίνει, η προεδρική όμως, όπως είδα, η γραμμή δηλαδή, όπως την εκφράζει ο Τσίπρας. Είναι, παιδιά, είναι η πρώτη. Συζητάμε τη βούληση. Μπράβο. Οι αριθμοί δεν είναι. Δεν βγαίνουν με τον Τσίπρα και βγαίνουν με τον Φίλι. Ναι. Οι αριθμοί είναι αριθμοί. Ναι, έτσι. Λοιπόν, αλλαγές σως στα όρια ηλικίας για το δημόσιο. Ποιοι προλαβαίνουν τις ευνοϊκές διατάξεις στο τέλος του έτους, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Η σύναξη του Λονδίνου. Ξέρεις ότι αυτοί οι τύποι εδώ πέρα με τα. Η φρουρά με το. Ναι. Το καλοκαίρι πέφτουν λιπόθυμοι από τη ζέστη. Από τη ζέστη. Είναι μάλινα. Είναι μάλινα αυτά. Είναι από μαλλί αυστραλέζικου πρόβατου. Τι λες τώρα. Και είναι μασίβ, δεν είναι κούφια δεν από μέσα. Δεν έχει καλοκαιρινή. Δεν έχει καλοκαιρινή και γκρεμοτσακίζονται. Συγγνώμη, ρε φίλε. Δίνουν 6 δις. Αυτό είναι μόνιμο. Και δεν φτιάχνουν μια καλοκαιρινή. Ένα λινό, ρε. Δεν έχουν ελληνάκι. Τελείωσε. Λοιπόν, αντίο στην ωραία των musical και ασταμάτητο εδώ πέρα. Το Μανδραϊκό, ρε παιδί. 5 στα 5 για τον αναγερμένο πάθο, θα τα πει μετά. 5 στα 5. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές προπονητή. Θα στα πω σε λίγο, θα γίνει χαμός εδώ τώρα. Λοιπόν, δημοκρατία. Αποκάλυψη ο σύμβουλος του Μαξίμου σε νέες περιπέτειες ντοκουμέντα φωτιά. Και για τον Κυριάκο Παπασταύρου, δικαστικό θρίλερ σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο. Ισραηλινός που καταδικαστεί για δωροδοκία στον εμπλέκει σε δουλειές με ορυχεία και διαμάντια. Έφυγε το πιο γλυκό κορίτσι του ελληνικού σινεμά. Κρατικοποίηση της ΔΕΗ πρότεινε ο Τσίπρας. Πλειοδοσία υποσχέσεων, λέει η εφημερίδα. Η αιστεία. Σενάρια τρικομματικής κυβερνήσεως εκτάκτου ανάγκης πυροδοτεί ο Τσίπρας, αφού ομολόγησε ότι η ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε απευθείας τον Πιτσιόρλα. Λοιπόν, αλλά όχι με πρωθυπουργό δοκιμαστικού σωλήνα ή παρακάμερα συμφερόντων. Εγώ νομίζω ότι το έκαψε το σενάριο. Και αυτό είπε ξεκάθαρα ότι αυτά δεν γίνονται. Ναι, έτσι νομίζω, τέλος πάντων. Και είπε για τερατογένεση δηλαδή. Yeah. Εκεί. Λοιπόν, ο Αλέξης, κόντρα νιούζ, ο Αλέξης Τσίπρα ξεκαθάρισε το δίλημα των εκλογών. Προοδευτική διακυβέρνηση με πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ. Τολμηρές προτάσεις για οικονομία, φορολογία, θεσμούς, τράπεζες και ενέργεια. Αποκάλυψη βόμβα. Σχεδιάζει ντρόουν για χημικό και βιολογικό πόλεμο ο Ερντογάν. Μάλιστα. Εσπρέσο, σοκ με το σεξ σύμπολ του σινεμά. Ηθοποιός ήταν εδώ και ένα μήνα κατάκητη. Πάει και η Μάρθα Καραγιάννη. Το άγουρο ξεκίνημα, τον Μπάμπε το Δαλιανίδη και οι αιώνιοι έρωτες που έμειναν στην ιστορία. Ποιους, με ποιους είχε έρωτες μεγάλους. Μα δεν σου έδωσε. Δεν θυμάμαι αθλητικά, ξέρεις. Με έναν ποδοσφαιριστή, επειδή ήταν αθλητικά. Μετά νομίζω ότι είχε σχέση με τον Βασίλη Κωνσταντίνου, άκουσα σε ρεπορτάζ. Mm. Δεν ξέρω από εκεί πέρα. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ προστατευμένη η ζωή της γενικά. Δεν τα έκανε εξώφυλλα. Α, με το Βασίλη Κωνσταντίνου. Με τον Βασίλη Κωνσταντίνου, τον τροματοφύλακα. Τι λες τώρα. Και του Παναθηναϊκού και της Εθνικής. Εντάξει, και πρόεδρος στο Παναθηναϊκό μετά. Και ο Μίμης Στεφανάκος. Σωστά.
Λοιπόν, ωραία, λοιπόν πάμε στην Star Press. Έφυγε αποστεωμένη στα 82 της η μεγάλη ηθοποιός Μάρθα Καραγιάννη. Αντίο κορίτσι για φίλημα από την ταινία. Μεγάλη ηθοποιός, έχει κάνει τεράστια καριέρα. Νέος έρωτας για την Έλενα Ράπτη, λέει εδώ. Υφυπουργός της έκλεψε την καρδιά. Κοινή εμφάνιση με τον Γιάννη Μπράτακο. Έλα μωρέ τώρα με όποιον. Δηλαδή ένας υπουργός τώρα και μια βουλευτή να, ας πούμε, άμα τους δεις να πίνουν ένα καφέ, σημαίνει ότι. Ότι έχουν σχέση. Για όνομα. Ξέρω, όχι, να έχουν, ξέρω, καλά τώρα, κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή. Φαίνεται. Τι μας πειράζει εμάς. Λοιπόν, ναυτεμπορική, τρεις δύσκολες εξώσεις για τις τράπεζες, επιτόκια δάνεια και λειτουργικά κόστη. Εθνικό σχέδιο για οικονομία και κράτος από τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε στις αθλητικές. Μέτρο Σπορτ, επέλαση. Ο Άρης με μέταλλο μεγάλης ομάδας γύρισε στο σκορ ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, συνέχισε με νίκη, πολλαπλά μηνύματα, Πάρντιου, είναι εκπληκτικό να κερδίζει με ανατροπή. Και ένας Νάρεϊ δεν φτάνει, όφι πάω και 1-1, με ισοφάριση στο 102 αν θυμάμαι καλά. Ώρα να δεις τι σου έχω για μετά, ήταν άκρη στο Αγρίνιο και η εικόνα της ήταν μόνο ένα μικρό δείγμα αλλά και οδηγός για τη συνέχεια. Φωνή. Ο λαός, γκόλ η ομάδα, νίκη για την Αρεκάρα. Να τα, αυτά είναι. Να είστε. Λοιπόν, φως των σπορ, η ποδοσφαιρική λογική, μονόδρομος πλέον για μια ομάδα που χρειάζεται χτίσιμο από την αρχή. Διακοπή στον κατήφορο, λέει. Στο πλήν 7 ερυθρόλευκη, απολύθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, πρέπει να σου. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, Sport Day, Κόμπερμαν, τέλος. Τα λάθη του coach που έφεραν τα πάνω κάτω στο Βικελίδης. Η χθεσινή ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν το κύκνιο άσμα του Ισπανού στον πάγκο των πρωταθλητών. Ο ένας χτίζει, οι άλλοι γκρεμίζουν. Λοιπόν, live sport. Τον διέλυσε ο υπέροχος Άρης του Πάρντιου. Έκανε μυθική ανατροπή 2-1, μείον 7 από την κορυφή Ολυμπιακός. Τέλος και ο Κορμπεράν, οι δύο υποψήφοι, λένε θα πάρει τον Λοράν Μπλόν. Λένε, γράφουνε. Διαμάντι και Τέζα με κεφαλιά οβίδα του Διαμαντί. Του Διαμαντί. Στο 102 όφι τσάκησε τον Άρη και πήρε χρυσή σοπαλία 1-1. Λοιπόν. Ο πρωταθλητής, όλοι μαζί θα τον γυρίσουμε. Πίκρα, αλλά ο θρύλος είναι εδώ, με παιχταράδες και δίψα για την πρώτη φορά. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος τραγικός και λίγος Κομπεράν. Πάμε αυτό. Να δούμε, ο Αλέξανδρος Ξενικάκης θα μας έχουν, πει πόσους ποιος θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Ρε. Εσύ ρε Αλέξανδρε. Μέρα κιόλας, καλή εβδομάδα. Καλώς τον. Λοράν Μπλάν, πάντως παίζει δυνατά αυτό το όνομα που είπατε, είναι από τους... Ξέρεις, Λοράν Μπλάν, κορυφαίο στόπερ της Εθνικής Γαλλίας, λίμπερο στόπερ. Γάλλος. Για να στα πω, Γάλλος. Παίχτη θα πάρει ή προπονητή. Προπονητής της Paris Saint-Germain. Πού αλλού ήταν. Α, ήταν παλιός παίχτης. Εθνική Γαλλία. Ήταν στο Κατάρ πριν από λίγους μήνες, από εκεί αποχώρησε. Και είχε το Χάμες Ροντρίγκες. Με την Μπορντό έχει πάρει πρωτάθλημα. Πώς σου φαίνονται όλα αυτά. Τι έχει πάρει πρωτάθλημα. Με την Πόρτο. Στην Γαλλία. Να δούμε, παιδιά. Για πες. Λοιπόν, πώς θα πάμε εκεί. Πόσους προπονητές έχουν διώξει από την αρχή της... Θα είναι ο τρίτος αυτός που θα έρθει. Θα είναι ο τρίτος. Συμβαίνουν αυτά. Στο ελληνικό πρωτάθλημα τα έχουμε συνηθίσει πολλάκι. Δεν κάνει παρέλαση που λένε. Σωστό, θα κάνει παρέλαση, λέει αυτός. Δεν κάνει, λέει, η παρέλαση είναι το πρώτο μαξιλαράκι. Λοιπόν, πώς φτάσαμε εκεί όμως. Φτάσαμε ως συνέχεια των προηγούμενων ημερών μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Κλεάνθης Βικελίδης από τον Άρη. Μία ήττα που ήρθε με ανατροπή παρότι οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν στο 15ο λεπτό με αυτό το πολύ όμορφο σε δημιουργία αλλά και εκτέλεση τέρμα. Δείτε εδώ πάσα που κάνει ο Κορεάτης ο Χουάν και βρίσκει τον Μασούρα. Ιδανικές συνθήκες για να βγάλει απάντηση ο Ολυμπιακός, για να βρει απαντήσεις, είχε τη θύμεσο εβδόμαδα από τη Φράιμπουργκ. Γενικότερα ακούγονταν πάρα πολλά για τον Κορμπεράν. Δεν είχε ικανοποιήσει 49 ημέρες μόλις στο τιμόνι των Ερυθρολεύκων. Πήρε δύο προκρίσεις στην Ευρώπη. Φανταστική πάσα εδώ του Νεοκορεάτη. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Άλλη εντελώς η εικόνα στο δεύτερο, στο 76. Μεγάλη παλιά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Ρέαπτσουκ και Βατλίκ δεν συνεννοούνται ποτέ. Ο Μαντσίνη εκμεταλλεύεται την ασυνεννοησία. Λάθος τερματοφύλακα είναι αυτό. Το είδε στην Ελλάδα. Νομίζω και του Ρέαπτσουκ. Νομίζω ότι θα μπορούσε να καλύψει περισσότερο τον πορτιέρε του. Και όχι μόνο αυτό, 4 λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι βρίσκουν γκολ νίκης με τον Πάλμα, ο οποίος 79 στέλνει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Ολυμπιακού και διαμορφώνει το τελικό 2-1. Προφανώς χαμός ακολουθεί στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στο πλήν 7 Ολυμπιακός από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, κάτι που αποδείχθηκε πάρα πολύ βαρύ για τον Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος αποχωρεί μετά από 49 ημέρες, όπως είπαμε. Φαίνεται πως φαβορεί αυτή την ώρα είναι ο Λοράν Μπλάν, 56 ετών, Γάλλος, γνωστός σε όλους. Στόπερ της Εθνικής Γαλλίας, προπονητής της Εθνικής Γαλλίας και της Paris Saint-Germain και της Al Rayyan. Αυτά για το κομμάτι του Ολυμπιακού αλλά και τη μεγάλη νίκη του Άρη. Στον ΠΑΟΚ τώρα, ο στραβοπότης ο ΠΑΟΚ στην Κρήτη κόντρα στον Όφη, παρότι προηγήθηκε στο 8ο λεπτό με αυτό το πολύ όμορφο σε εκτέλεση τέρμα του Νάρη, ένας από τους καλύτερους φετινούς ποδοσφαιριστές του δικεφάλου του Βορρά. Έγινε χρήση του VAR καθώς ακυρώθηκε στην αρχή το τέρμα ως offside. Ωστόσο, στο τελευταίο λεπτό
μετά το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ, αυτό που λέγαμε ότι το τέρμα κυρώθηκε στο offside, προωθήθηκε και ο τερματοφύλακας του Όφη σε κόρνερ. Ο Διαμαντής, προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, πήρε την κεφαλιά ψηλότερα από όλους και στο 102 διαμόρφωσε το τελικό 1-1 και έτσι ο Όφη πανηγύρισε τους πρώτους του βαθμούς εντός έδρας και έκοψε δύο βαθμούς παράλληλα και από τον ΠΑΟΚ. Είχαμε δύο ακόμα παιχνίδια για τη Σούπερ Λίγκα στη χθεσινή ημέρα. Ο Βόλος, ο οποίος είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις ξανά σε ένα ακόμη πρωτάθλημα, επικράτησε 2-0 του Ιωνικού. Ο Τζέκοβιτς, ο ποδοσφαιριστής που ήρθε να καλύψει το κενό του πρώτου σκόρερ της περσινής περίοδου του Φανφέρτ, διαμόρφωσε το 1-0. Λίγο αργότερα ο Ιωνικός είχε και δοκάρι, δεν κατάφερε, δεν μέτρησε ποτέ αυτό το τέρμα εδώ του Μίγα. Ο Ιωνικός είχε και δοκάρι, ο Βόλος βρήκε και δεύτερο τέρμα. Γι' αυτό γιατί δεν μέτρησε offside, ήταν offside στο ξεκίνημα της φάσης. Λεβαδιακός και Αστέρας Τρίπολης είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν πανηγυρίσει ως τώρα νίκη στη φετινή σεζόν. Οι γηπεδούχοι βρήκαν προβάδισμα στο 48 με τον Λιάγα, με αυτή την κεφαλιά του Λιάγα στο 48. Λίγα λεπτά αργότερα, μόλις 5 λεπτά αργότερα, ο Αστέρας Τρίπολης με τον Καστάνο, εδώ θα δείτε με πολύ ωραία ενέργεια, διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Μία ακόμα στατική φάση. Από στατικές φάσεις διαμορφώθηκαν τα δύο γκολ των δύο ομάδων. Χωρίς νίκη, επαναλαμβάνω, οι δύο αντίπαλοι της χθεσινής ημέρας. Πάμε τώρα και στο διεθνή χώρο. Θα κλείσουμε με μπάσκετ. Το κρατάω το καλό για το τέλος. Ναι. Καθώς η Ρεάλ επικράτησε στο ντέρμπι της Μαδρίτης, της Ατλέντικο, με 1-2. Μεγάλος πρωταγωνιστής, μεγάλοι πρωταγωνιστές οι Βραζιλιάνοι, ο Ροντρίγκο και ο Βινίσιους. Εδώ ο Ροντρίγκο κάνει το 0-1 για την Βασίλισσα, που έχει κάνει το 6-6 τη φετινή σεζόν και είναι το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει και τον φετινό τίτλο. Ο Βινίσιους, σκόρερ του περσινού τελικού του Champions League, εκπληκτική ενέργεια. Ο Βαλβέρδε παίρνει το rebound για το 0-2. Παίρνει το ντέρμπι, παίρνει το μεγάλο μάτσι η Ρεάλ. Μοιάζει να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την περσινή σεζόν, παρότι δέχτηκε τέρμα λίγα λεπτά πριν το φινάλε. Λάθος του Κουρτουά. Ο Ερμόσο είδε την μπάλα να κοντράρει στον ώμο του και να καταλήγει στα δίχτυα. Και θα σας αφήσω με μπάσκετ, καθώς από εχθές είναι και επίσημα η Ισπανία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Επιβλήθηκε. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε Δημήτρη. Ποιο είναι το θέμα, γιατί έλεγα οι Ισπανοί, παιδιά, γιατί λέω, είναι σε παρακμή, είναι στα τάρταρα, σιγά τους παίρνουν, δεν κέρδισαν η ομάδα που έχει τους καλύτερους παίχτες, κέρδισε αυτή που είναι καλύτερη ομάδα συνολικά, που είναι δουλεμένη η ομάδα. Μπορείς να μου πεις τι έχει γίνει στο μπάσκετ φέτο. Δηλαδή από το Eurobike τι καταλάβαμε, ότι όποιος έχει καλούς παίκτες καταβαραθώνται. Όχι, όποιος έχει καλύτερη ομάδα. Οι Ισπανοί είναι μια κατηγορία μόνοι τους, είχαν 9 πρωτοεμφανιζόμενους, παιδιά, είναι τρομερά συγκλονιστικό το νούμερο. Εδώ, η παλιοσυρά, Ρούντι Φερνάντες, σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο, ο τελευταίος. Έχουμε crash test. Περίμενε, Αλέξανδρε. Και μετά πάμε στη Ζαχαράκη και στον Αυγερινό, μας περιμένουν. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχουμε νέα από το Ελληνοτουρκικό, κυρίες και κύριοι. Πάει ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, πάει και ο Μητσοτάκης. Θα τον δει ο Μπάιντεν όμως τον Ερντογάν. Γιατί νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Έχει δεύτερη σκληρή τοποθέτηση από την πλευρά των Αμερικανών. Παρακαλούμε. Καλημέρα σας, κύριε Φρεμέντιτη. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Τι καλύτερα έχουμε κάνει εδώ με τη βοήθεια του Σπύρου? Έχουμε κάτσει και έχουμε βάλει κάτω τα μέτρα όπως τα εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και όπως τα εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, ναι. Και τι έδωσαν για τα ίδια πράγματα. Ακριβώς. Και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τους απέναντι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι απλά, όπως κάναμε παλιά στις εφημερίδες. Ναι. Δημιουργήσαμε λοιπόν τους απέναντι με βάση τις εξαγγελίες που έκαναν. Πάμε να τα δούμε, Σπύρο. Μέτρα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε καταρχάς τι είπε ο. Βλέπουμε λοιπόν το θέμα των συντάξεων. Mm. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις συντάξεις ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για αυξήσεις από τον πρώτο του 23. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά και για αναδρομικά σε όρους, το οποίο δεν το ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει τα αναδρομικά, είναι γύρω στα 2,5 δις συνταξιούχους, πάγιο αίτημα των συνταξιούχων. Και επίσης οι αυξήσεις είναι αυτές που είχε νομοθετήσει το 2017 η κυβέρνηση Τσίπρα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως. Οι αυξήσεις στις συντάξεις δεν θα την πάρουν περίπου 850.000 συνταξιούχοι. Αυτές τις αυξήσεις του 6,7%. Λόγω της προσωπικής διαφοράς. Γιατί έχουν την προσωπική διαφορά. Μένουν έξω αυτοί. Μένουν έξω. Ο Τσίπρας θα δώσει λοιπόν αυτή που δεν λέει την προσωπική διαφορά. Όχι. Δεν είπε η προσωπική διαφορά. Δεν ανέφερθηκε καθόλου στην προσωπική διαφορά. Τι αναδρομικά είναι αυτά? Όχι, θα δώσει τα αναδρομικά που αφορά το 11μηνο του 15-16. Τα αναδρομικά τα οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη ότι θα τα πάρουν μόνο όσοι είχαν προσφύγει δικαστικά, ναι, και αφορά τα δώρα και τις επικουρικές. Θα τα δώσει και σε όσους, ναι, δεν είχαν προσφύγει. Έτσι. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Το δεύτερο θέμα αφορά
τη σύνδεση του τέλους επιτιδέματος με προσλήψεις. Ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο εξαγγέλθηκε από τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μία εβδομάδα μετά, ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για πλήρη κατάργηση του τέλους επιτιδέματος. Ο Μητσοτάκης λοιπόν λέει ότι για να μην πληρώσεις το τέλος επιτιδέματος, θα πρέπει να μετατρέψεις τις συμβάσεις, ορισμένες συμβάσεις. Πόσες συμβάσεις? Θα πρέπει να προσλάβεις προσωπικό, το οποίο να είναι, να είναι πάνω από το μέσο όρο του προσωπικού που έχεις, δηλαδή να αυξήσεις το προσωπικό σου πάνω από το μέσο όρο και να είναι πλήρους απασχόληση. Να μετατρέψεις συμβάσεις που είναι μειωμένης απασχόλησης σε πλήρους απασχόληση, είπε ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας λέει πλήρης κατάργηση. Πλήρη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, το οποίο υπολογίζει γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που αφορά την αύξηση του βασικού μισθού. Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια αύξηση του βασικού μισθού όπου θα κλειδώσει, φαίνεται, στα 750 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό έχει, φαίνεται θα κλειδώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για αύξηση του βασικού μισθού στα 800 ευρώ και θέλω να σας πω ότι και πέρυσι ακριβώς το ίδιο ποσό ανέφερε από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, δηλαδή τα 800 ευρώ. Ο μηχανισμός όμως προκύπτει με τον ίδιο τρόπο, από ό,τι καταλαβαίνω, της προσαρμογής των συντάξεων. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ΆΤΑ την είπε για τους δημοσίους υπαλλήλους. Που είναι αυτόματοι, όμως είπε. Που είναι παγωμένοι οι μισθοί τους. Άμα δεν είναι αυτόματοι. Δεν είναι αυτόματοι. Και είναι μόνο για τους δημόσιους, δεν για τους ιδιωτικούς. Για τους ιδιώτες είπαμε εδώ, η αύξηση του βασικού μισθού. Άλλο η ΆΤΑ. Η ΆΤΑ είναι άλλο από το μισθό. Είναι ο μηχανισμός. Είναι ο μηχανισμός. Γίνονται οι αυξήσεις. Έτσι όπως το περιγράφει, είναι και για τους ιδιωτικούς στη συνέχεια. Έτσι όπως περιγράφεται. Όπως το καταλαβαίνω. Η ΆΤΑ είναι πόσο ο πληθωρισμός φέτο, 20%. 20% αύξηση όλους. Αυτό είναι ΆΤΑ. Είναι... Όχι αυτό. Εντάξει. Να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι αυτόματα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι που είναι το ΕΣΥ. Εδώ λοιπόν για το ΕΣΥ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για αυξήσεις σε 20.000 γιατρούς. Ναι. Περίπου 10%. Αναφέρθηκε μόνο στους γιατρούς. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε ένα νέο μισθολόγιο, το οποίο θα υπάρξει στο δημόσιο, πάντα για το ΕΣΥ, σε νέες προσλήψεις και ξεκαθάρισε ότι θα μονιμοποιηθούν όλοι οι επικουρικοί. Πάμε στη φορολογία. Στη φορολογία. Εδώ το βασικό θέμα που υπήρξε ήταν η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που έκανε εντύπωση αφορά το θέμα του αφορολόγητου, το οποίο εντάσσονται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και φτάνει στις 10.000 ευρώ. Μπλοκάκια, το απασχολούμενοι κτλ. Αυτό είναι ένα άνοιγμα, ο ίδιος το περιέγραψε, στη μεσαία τάξη. Δίνει μεγάλη σημασία ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό, γιατί εκεί είχαν διαραγεί οι σχέσεις λόγω των προηγούμενων ρυθμίσεων που υπήρχαν στα χρόνια διακυβέρνησης. Σου λέει ανοίγω προς τα εκεί. Είναι καλό μέτρο τα 10.000, με τους ανάλογους ελέγχους βέβαια, έτσι, να γίνονται. Το προσδιορίσε και ο ίδιος ότι για ελέγχους για αφορολογικούς. Πλαστικό χρήμα κτλ. Τώρα, το ζήτημα επίσης υπήρξε στο θέμα των καυσίμων και της ενέργειας. Ναι. Εδώ λοιπόν τι έχουμε από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης. Θυμίζω ότι εδώ μίλησε για 300 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν και κίνητρα για μείωση κατανάλωσης. 350 είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και κίνητρα για μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εδώ δεν έχει προσδιοριστεί το πώς περιμένουμε να μάθουμε τον μηχανισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ίδιο θέμα, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε ξεκάθαρα για κρατικοποίηση της ΔΕΗ, μίλησε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και για τη μη καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο. Αυτά είναι τα μέτρα. Σε γενικές πολλά. Έχω ένα φίλο χθες, όπου με πήρε τηλέφωνο και μου λέει... Θέλετε να πούμε δύο πράγματα. Ποιο? Για την ακρίβεια τι υπόθηκε. Να κάνουμε λίγο την κοστό. Να, πες μας την ακρίβεια. Ακρίβεια. Μειωμένος ΦΠΑ, συγκοινωνίες, καφέ, πολιτισμό, τουρισμό, γυμναστήρια. Ενώ εδώ μίλησε ξεκάθαρα για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Μάλιστα. Τι έλεγες, έχεις ένα φίλο. Ένα φίλο που είναι, στην Εθνική υπάλληλος. Και μου λέει, μεγάλα, γίνω δημόσιος. Ναι, θα κρατικοποιηθεί. Θα κρατικοποιηθεί, θα γίνω δημόσιος. Κατά ένα ποσοστό, έτσι, κατά ένα ποσοστό. Σου λέω ότι μου είπε το. Θέλω να σας πω ότι το μεγάλο ζήτημα βέβαια που αναδεικνύεται από χθες το βράδυ είναι το ζήτημα της κοστολόγησης των μέτρων. Εδώ αργίζει το πάρτι. Για τα μέτρα της κυβέρνησης τα υπολογίζει στα 5,5 δις. Εδώ η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τα υπολογίζει στα 9,35. Όμως με τα έσοδα τα οποία θα διαμορφωθούν μέσα στην επόμενη χρονιά στα 3,74. Τελικά το δημοσιονομικό κόστος θα είναι μείον 5,6 δις. Τα έσοδα πώς βγαίνουν αυτά? Τα έσοδα προκύπτουν από τις φορολόγηση και στις εταιρείες ενέργειας αλλά και στα μερίδια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε μετά. Θα είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος εδώ εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης. Θα τα δούμε, θα τα βάλουμε κάτω, θα τα ζυγίσουμε.
θα τα μετρήσουμε. Τώρα, ναι, αλλά δεν γίνεται τώρα ένας λέει 5 και άλλος λέει 20. Κάπου να βρουν ένα κοινό αυτό, ένα κοινό κερατά, να πούμε. Ένα λοιπόν. Κοινό τόπο. Λοιπόν, δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τους αγαπητούς συναδέλφους, να ανοίξουμε το ελληνοτουρκικό. Έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Καταρχήν, μεταφέρεται το μέτωπο στη Νέα Υόρκη. Ναι, εκεί πέρα είναι καλύτερα. Πήγε ο Ερντογάν ήδη, πήγε ο Δένδιας από την ελληνική πλευρά, πάει και ο Μητσοτάκης αύριο, αν δεν απατώμε, ή σήμερα. Μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, έχουν τουλάχιστον 30 συναντήσεις. Δύο είναι τα ερωτήματα. Ο Ερντογάν θα δει τον Μπάιντεν. Μάλιστα. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Ο Μητσοτάκης θα δει τον Ερντογάν. Γιατί άλλο να τον δει σε ένα τραπέζι στην δεξίωση, και άλλο στο τέτ α τέτ. Σιγά ρε, που θα βρει τον στην κατάσταση που είναι να κάτσω να συνομιλήσω. Νομίζω πως όχι. Πάμε. Πάμε να καλημερίσουμε τη Μαρία Ζαχαράκη από την Κωνσταντινούπολη. Καταρχήν, το Θανάση Αυγερινό. Είδα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Είδα τον Ερντογάν ένα πλάνο του να είναι στο Hyde Park εκεί πέρα και του στήσαν έναν τύπο που πήγε και του έλεγε ευχαριστώ πολύ για τα σιτηριά της Ουκρανίας. Να σου πω κάτι, εγώ δεν ήθελα να πω στημένο, αλήθεια. Αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Συγγνώμη κιόλας, πήγε και έκατσε ένα παγκάκι στη Νέα Υόρκη που έκανε τυχαία βόλτα και τυχαίως εμφανίστηκε ένας νεοϊρκέζος. Με Σορτζάκη, ο οποίος τον είδε, λέει: «Ω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνει στην Ουκρανία για τα σιτηρά». Το έχουμε το πλάνο, παιδιά. Λοιπόν, να το δούμε. Αυτό... σχολιάσουμε. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι στημένο, τι είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι ότι έχει καμία αξία, αλλά λέμε τώρα. Καταρχήν, λοιπόν, ξεκινάμε με την είδηση, Μαρία. Καταγράφεται στον τύπο και το αποκαλύπτει ο Μιχάλης Ιγνατίου στην Ελλάς Journal. Λέει ότι στην ατζέντα του Biden συνάντηση Ερντογάν με τον Ερντογάν δεν υπάρχει. Έχει μόνο ένα τετατέτ. Ένα σβήσε γράψει τώρα. Μια μουτζούρα, λίγο μπλάνκο, θα βάλει Ερντογάν. Λέει ότι μόνο το μόνο ραντεβού που υπάρχει είναι την Τετάρτη με την κυρία Τρας, την πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν έχει άλλο. Καλά, και αυτή τώρα από την κηδεία θα έχει συνέλθει. Τέλος πάντων. Εντάξει, ρε παιδί μου, πρέπει να έχει και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δεν γίνεται. Πρέπει. Ναι. Έλα, Μαρία. Καλημέρα σας. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Ναι, ισχύουν όλα αυτά που πήγε στο Central Park όπως λες Δημήτρη. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι σήμερα, να πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί όπου θα γίνει η κηδεία και έχουν μαζευτεί όλοι οι ηγέτες του κόσμου. Ο Τούρκος πρόεδρος λοιπόν δεν είπε ότι έχει ανηλυμένο πρόγραμμα και δεν μπορούσε να πάει τελικά. Αλλά εδώ όλοι ψιθυρίζουν ότι επειδή απαγορεύονταν το ιδιωτικό αεροπλάνο για να πάει ο Τούρκος πρόεδρος στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία, ότι υπήρχαν πολλοί περιορισμοί για το πώς θα μετακινούνταν οι ηγέτες με λεωφορεία, δεν ξέρω εγώ. Ναι. Και τελικά δεν ήθελε να πάει ο Τούρκος πρόεδρος και γι' αυτό θέλει μόνο τον υπουργό του τον εξωτερικό. Γιατί δεν θα του κακοπέσει να μπει σε λεωφορείο, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Μπαίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Ο Μπάιντεν δεν μπήκε. Ο Μπάιντεν δεν πήγε. Ο Μπάιντεν δεν μπορεί να ανέβει τα σκαλιά. Γιατί είναι μεγάλος άνθρωπος. Άσε με τώρα, μην πω και εγώ. Δεν πήγε ο Μπάιντεν. Καμιά βαριά. Ναι, κουβέντα. Αλλά ο Τσαβούσοβλου, ρε Μαρία, δεν πήγε με το αεροπλάνο της γραμμής και γράφανε από κάτω στο Twitter ότι δεν κατάφεραμε 80 χρόνια να σε κάνουμε. Εμείς τα κατάφερε η Βασίλισσα. Ναι, ναι, ναι. Τους πολιτικούς μας από κάτω έλεγαν τα σχόλια στο Twitter που είδαν τον Τσαβούσοβλου μαζί με τον Υπουργό Τουρισμού που πήγε με το κανονικό αεροπλάνο. Ότι να λέει δεν τους καταφέραμε, λέει 80 εκατομμύρια Τούρκοι, λέει δεν τους καταφέραμε μέχρι τώρα να ταξιδέψουν με κανονικό αεροπλάνο. Πάντα πήγαιναν με τα ιδιωτικά και με τα προεδρικά και δεν ξέρω εγώ τι. Μια νεκρή Αγγλίδα, γράφουν χαρακτηριστικά. Το κατάφερε όχι τελικά να τους βάλουμε σε... να τους βάλει μάλλον σε ιδιωτικό, συγγνώμη, σε καλά κανονικό αεροπλάνο. Καλά, πάντα γράφονται. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, Μαρία. Να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Τι γράφει ο τουρκικός τύπος σήμερα. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα και να δούμε, ναι, γιατί έχουν σχέση με την Αλεξανδρούπολη, έχουν σχέση με την Ελλάδα και μετά να δούμε και τις δηλώσεις Ερντογάν. Γιατί όπως είπες και εσύ, Παναγιώτη, το μέτωπο ουσιαστικά το ελληνοτουρκικό μεταφέρθηκε ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Έκανε χθες ομιλία και αναφέρθηκε λοιπόν στο Αιγαίο. Λοιπόν, τα πρωτοσέλιδα τώρα. Έχουμε τη Χουριέτη, η οποία σήμερα έχει ως πρωτοσέλιδο την Αλεξανδρούπολη. Ο τίτλος της είναι «Τα σχέδια στην Αλεξανδρούπολη» συγκεκριμένα. Και εδώ τι λέει λοιπόν, εδώ το ρεπορτάζ της Χουριέτη αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο χρησιμοποιούσαν μέχρι στιγμή οι Αμερικανοί μόνο για αποστολή όπλων και προσωπικού στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη,
κλπ. Κλπ. Τα τελευταία χρόνια. Το σχεδιάζουν λοιπόν τώρα να γίνει η νέα ναυτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Μαρία μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό που καταγράφει η Χουργέτ όμως και μας λέει η Μαρία, έχει καταγραφεί και στον ελληνικό τύπο σχέδιο. Ναι. Δηλαδή, ότι υπάρχει ένα σχέδιο να έχουμε μία σούδα δύο εν ολίγης, να μπορούν να λιμανίζονται και να υπάρξει νέα προβλήτα ευάθμιση. Βγαίνουν οι Αμερικανοί ναύτες στην Αλεξανδρούπολη και γίνεται χαμό, τσακίζουν τα σουβλάκια, τσακίζουν τα μπάρτα, γίνεται έτσι κακομοίρα. Με σκηνές ελληνικού κινηματογράφου. Πάντως, αυτές οι καταγραφές δείχνουν και πόσο ενοχλεί αυτή η σχέση τελικά τους Τούρκους. Ναι, βεβαίως, για να κάτσε είναι να σήμερα... Κάτσε να του κάνω τώρα μία ερώτηση. Θες. Ιστορική. Αχ, καλά. Τι γράφει εδώ, ρε. Central Park, ναι. Εδώ. Τι λέει. Μην μιλήσεις εσύ, μην μιλάς. Μην μιλάς. Λέγε. Τι γράφει εδώ, ρε. Ντεντεαγκάρ. Ναι. Τι είναι αυτό. Πώς λέγανε, ρε, οι Τούρκοι την Αλεξανδρούπολη. Πώς τη λέγανε. Το έχεις ακουστά, δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Για πες. Η Αλεξανδρούπολη ήταν το Ντεντεαγκάτς. Ντεντεαγκάτς, ρε φίλε, ναι, έχεις δίκιο. Δεν θυμάσαι που έλεγε στην ελληνική ταινία η Καρέζη, θα σε στείλω στο ΔΕΔΕΑ ΓΑΤΣ να χτίζει σχολεία. Ναι, 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 ναι. Επειδή δεν έπεφτε στον ερωτά τη. Το ΔΕΔΕΑ ΓΑΤΣ λοιπόν είναι Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη. Βέβαια. Βέβαια. Και μας το είπε προηγουμένως η Μαρία. Λοιπόν, πάμε. Έλα, Μαρία. Μαθαίνει πράγματα δίπλα μου. Αυτό μαθαίνω αλήθεια. Και εκεί λοιπόν, όπως λένε και οι Τούρκοι, ναι, γιατί το ρεπορτάζ σίγουρα βγαίνει από την Ελλάδα, θα πάνε αντιτορπιλικά κλάσεις Arleigh Burke, όπως λέγεται, του πολεμικού ναυτικού. Αυτά τα πλοία είναι γνωστά μάλιστα ως ατσάλινη γροθιά και θα ελιμενιστούν εκεί. Είναι λοιπόν, κάτι πελώρια εκεί. Και αναδεικνύει, ακριβώς αναδεικνύει λοιπόν σήμερα αυτό το θέμα της Αλεξανδρούπολης. Φυσικά και ενοχλούνται, φυσικά και το θεωρούν ότι είναι και αυτό κάτω από τη μύτη τους, η Αλεξανδρούπολη και η Αμερικανή. Α, τώρα με συγχωρείς, δηλαδή, μέσω Ισυρλίκ δεν έχουν Αμερικανούς. Έχουν. Γιατί δηλαδή τους Αμερικανούς στην Αλεξανδρούπολη τους θεωρούν εχθρούς μέσα στη βάση που είναι στο έδαφος, δεν τους θεωρούν εχθρούς. Γιατί μας τρελάζει τώρα. Άσε με τώρα, καημένε. Ποιος παντρεύτηκε στο Καστελόριζο. Θεωρούν ότι είναι μια επιθετική ενέργεια. Ναι. Και από εκεί οι Αμερικανοί και οι Έλληνες θα επιτεθούν στην Τουρκία. Αυτή είναι η αντίληψη. Ποιος παντρεύτηκε στο Καστελόριζο. Ποιος παντρεύτηκε, ρε Μαρία. Παντρεύτηκε και είχαμε ελληνοτουρκικό γάμο στο Καστελόριζο. Ναι. Έτσι και λίγη αγάπη μετά από αυτήν την. Μετά από αυτό το αγάπη κλίμα. Μόνο. Ναι. Μία 32χρονη κοπέλα, η Γεωργία λοιπόν, στο Καστελόριζο, ερωτεύτηκε τον 46χρονο Τούρκο Κερέμ, ναι. Που είναι μηχανικός σε σκάφη εκεί που πηγαίνει. Και έτσι λοιπόν γίνεται ο γάμος. Εδώ, αυτό εκεί, το βλέπεις. Ναι, το δείχνει, το δείχνει. Ναι. Ας το Καστελόριζο και παντρευτήκαν. Και πού θα μείνουν, Τουρκία ή Ελλάδα ή Καστελόριζο. Τώρα... Σε μία βάρκα στην δεν ξέρουμε τα βασικά του ρεπορτάζ, ρε παιδιά. Αντέδρασαν οι γονείς της Νύφης, να ξέρεις. Δεν θέλανε. Και πήγαν Τουρκία και γυρίσαν Καστελόριζο. Γιατί αντέδρασαν οι γονείς της Νύφης. Είπαν εδώ θα έρθετε. Της Νύφης. Ναι, εν ολίγης δηλαδή. Ο γαμπρός είναι σόγαμπρος. Είναι στο Καστελόριζο. Για να το πω απλά. Στο Καστελόριζο. 46 χρονών. Εντάξει. Στο Καστελόριζο. Καλά να είναι τα παιδιά και από εκεί και πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Και λίγο αγάπη στους καιρούς που ζούμε τώρα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Όχι, ίσα-ίσα. Καθόλου. Πάμε στη γενή σαφάκη. Επιβεβαιώνει και τη δημοσκόπηση που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι ο λαός μεταξύ του δεν έχει προβλήματα. Εντάξει, να μην έχουμε προβλήματα για παντρευόμαστε κιόλα. Εντάξει, ρε παιδάκι μου. Και εσύ ο έρωτας τώρα, τι, ας τον έρωτα να ανθίζει. Όλα τα λουλούδια να ανθίζει. Εγώ. Ναι, άλλο. Μα ο οικός μας έγινε τώρα. Λοιπόν. Εξ αποστάσεως. Λοιπόν, και η γενή Σαφάκ, λοιπόν, ο λαός τον αγαπά, γράφει σήμερα στο Σελίδο. Τώρα. Είναι αυτό που αναφέραμε, πήγε λοιπόν στο Central Park ο Τούρκος πρόεδρος. Φωτογραφήθηκε με Αμερικανούς πολίτες και μάλιστα λέει, έκαναν ουρά οι Αμερικανοί πολίτες. Εντάξει, μπορεί να κάνουν ουρά, να χαιρετήσουν, ρε, για να βγάλουν μια selfie μαζί του. Εντάξει, παραπέμπει συνειρμικά στην ουρά της Βασίλισσας. Ναι. Ω! Μου ακούγεται.
Γι' αυτό γράφουν σήμερα όλο το πρωτοσέλιδο, όχι μόνο οι γενείς ΑΦΑΚ, ότι υπήρχε ουρά για να φωτογραφηθούν με τον πρόεδρο. Πάντως δεν είναι πολύ χαλαρός ο πρόεδρος, είναι λίγο σφιγμένο τον πρόεδρο. Δεν είναι. Κουράστηκε από τη βόλτα στο Central Park. Okay. Είναι και μεγάλο. Okay. Λοιπόν, είναι και το jet lag, είναι και όλα. Βέβαια. Να τα βάλουμε και αυτά. Και έχουμε βέβαια να πούμε για τις δηλώσεις τώρα του Ερντογάν. Πήγε λοιπόν εκεί, έκανε μία ομιλία χθες το βράδυ στο Rockefeller Plaza, στο πύργο. Και εκεί λοιπόν μίλησε στην Τουρκοαμερικανική Ένωση. Είναι η αντίστοιχη ομογένεια, πούμε, της Τουρκίας εκεί, η οποία βέβαια εδώ παραπονιούνται οι Τούρκοι ότι δεν είναι τόσο οργανωμένοι και το λόμπι της εκεί δεν είναι τόσο οργανωμένο όσο είναι το αμερικανικό, συγγνώμη, το ελληνικό, το αρμενικό, δεν είναι τόσο οργανωμένοι και δεν μπορούν να ασκήσουν πιέσεις όπως άλλα λόμπι. Τέλος πάντων, αυτό μία παρένθεση. Ναι, τώρα, όχι, σήμερα, σοβαρό είναι αυτό. Είναι σοβαρό για τα συμφέροντα της Τουρκίας. Βέβαια. Και αυτό είναι που προσπαθεί να φτιάξει η Τουρκία και γι' αυτό πριν από 2 χρόνια ήταν που έφτιαξε και αυτό το σπίτι της Τουρκίας, αν θυμάστε. Αυτό τον ουρανοξύστη που ήταν. Έτσι. Και έγινε μεγάλο θέμα τότε ότι η Τουρκία να βάζει το λιθαράκι της προκειμένου να δημιουργήσει εκεί το λόμπι της, να δημιουργήσει εκεί. Μα αυτό κατηγορούν και την Ελλάδα, μπορείτε. Κινητοποιήσει το ελληνικό λόμπι και προσεγγίζει τους... Δεν το χρηματοδοτεί όμως η Ελλάδα το λόμπι. Είναι για άλλους λόγους... Το λόμπι χρηματοδοτεί την Ελλάδα. Μπράβο. Και οι οποίοι στηρίζουν τα ελληνικά συμφέροντα δεν ξέρω τι κάνει η Τουρκία. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι κάνει λοιπόν, η Τουρκία. Ωραία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο Τούρκος, να πω τι είπε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εκεί ο Τούρκος λοιπόν, πρόεδρος, είπε ότι έχουμε μία Τουρκία με ισχυρό στρατό, με ισχυρή διπλωματία που είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξανά Αιγαίο λοιπόν. Σήμερα λοιπόν είπε εκεί ότι υπάρχει μία Τουρκία που έχει γίνει η συνείδηση της ανθρωπότητας, αναφερόμενη στο μεταναστευτικό προσφυγικό. Ναι. Αγκαλιάζει και προστατεύει, ανέφερε περισσότερους από 4 εκατομμύρια καταπιεσμένους που αναζητούν καταφύγιο στην Τουρκία. Δεν υπάρχει, λέει, χώρα που να πνίγει πρόσφυγες στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Δεν είμαστε μια χώρα τέτοια. Ναι. Εννοώντας ότι είμαστε εμείς. Φυσικά. Εννοώντας ότι είναι. Αντίθετα, λέει, υπάρχει μια Τουρκία που τους σώζει από τη θάλασσα. Σαφέστατα. Τα γνωστά, τα γνωστά. Για την Ελλάδα. Και την Τετάρτη που είναι να γίνει η ομιλία φυσικά του Τούρκου Προέδρου, εκεί περιμένουμε να πει πολύ πολύ περισσότερα και μέχρι την Τετάρτη θα πει κι άλλα ίσως στις ομιλίες που θα κάνει. Εντάξει. Πάντως, Θανάση, ο Ερντογάν κουνάει το δάχτυλο στη Δύση λέγοντας ότι εγώ μπορώ να υποβάλω αίτημα να πάω στην οργάνωση της Αγκάης, συμφωνία της Αγκάης, όπου είναι ουσιαστικά μια ανατολική συμφωνία. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το ρίχνει στο τραπέζι για να τους πει ότι δώστε κάτι και σε μένα τώρα που πάω στην Αμερική, να δω τον Biden, να δω κάτι με τα F-16. Είδαμε την ιστορία με το εμπάργκο όπλων που ήρθε το εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, το οποίο είναι χτύπημα για τον Ερντογάν αυτό. Το ρίχνει λοιπόν στο τραπέζι και αυτό. Ταυτόχρονα... Να ενταχθεί κανονικά δηλαδή, ναι. Αντί να κάνει έτσι για να ενταχθεί κανονικά. Ακριβώς. Αντί να είναι παρατηρητής ή κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Ή καλεσμένος απλώς. Αυτό το ρίχνει στο τραπέζι ο Ερντογάν, Θανάση. Πάντως είναι αλήθεια ότι αυτή η είδηση, αυτή η δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας είναι μια από τις κεντρικές που συζητούνται τις τελευταίες ημέρες εδώ, από τη στιγμή που όλοι καταλαβαίνουμε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτόν τον οργανισμό της Αγκάης που ξεκίνησε πριν από 20-21 χρόνια όταν πρώτο δημιουργήθηκε, όταν... Λίγο μετά τη διάλυση δηλαδή της Σοβιετικής Ένωσης ήταν αρχικός μια μικρή σχετικά περιφερειακή οργάνωση με τη Ρωσία, την Κίνα και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας που κάποτε ήταν δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης, όμως αρχίζει και παίρνει όλο και μεγαλύτερη διάσταση, αποκτά πολιτική επιρροή, αποκτά γεωπολιτικό βάρος όπως είναι ο αντίπαλος πόλος του Δυτικού Πόλου, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και φαίνεται πως ο Ερντογάν
καταφέρνει τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια αυτό που λέμε να πατάει σε δύο βάρκες, αλλά πατάει αρκετά στέρεα σε αυτές τις δύο βάρκες και κανείς δεν τον πειράζει. Κάνει παιχνίδι δηλαδή όπου θέλει, όσο θέλει, με όποιους θέλει και τελικά κερδίζει. Κερδίζει πολλά, χάνει προφανώς κάποια πράγματα, αλλά κερδίζει και πολλά, ειδικά σε αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Το έλεγα και προθές, νομίζω είχε αξία να το σημειώσουμε, ότι πολλοί επιχειρηματίες Ρώσοι ανοίγουν πλέον εταιρείες στην Τουρκία για να συνεχίσουν τις συναλλαγές τους με δυτικές χώρες. Μέσω Τουρκία να κάνει εξαγωγές στη Ρώσια, έτσι. Ακόμη και ελληνικές εταιρείες, οι οποίες είχαν κάποιες επαφές με πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες ή με την ίδια τη Ρωσία, αναγκάζονται να έρθουν στην Τουρκία, να ανοίξουν παραρτήματα, να μεταβαίνουν εκεί για να κάνουν τέτοιες συνομιλίες. Πάντως υπάρχει και μία άλλη παρέμβαση, Θανάση, η οποία έχει να κάνει με την επίσκεψη κυρίας Πελόζη στην Αρμενία, τις δηλώσεις που έκανε ουσιαστικά, οι οποίες αφορούν ενδεχομένως και την Τουρκία και τη Ρωσία. Δηλαδή, παίρνει θέση η Πελόζη στη διαμάχη μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας, στέλνοντας μήνυμα και στη Μόσχα, οι οποίες είναι γνωστές οι σχέσεις με την Αρμενία, και στο Αζερβαϊτζάν, που είναι οι σχέσεις γνωστές με την Τουρκία, καθώς στέλνει εκεί ακόμα και ντρόουν ο Ερντογάν. Παίρνει θέση η Πελόζη, απλώς είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς μπορεί πραγματικά η κυβέρνηση των ΗΠΑ να βοηθήσει την Αρμενία. Μέχρι στιγμής την έχει κάψει αυτή η αγάπη και η φιλία. Εννοώ δηλαδή τα ανοίγματα που έκανε ο Πασινιάν, ο σημερινός Αρμένιος Πρωθυπουργός, στη Δύση και το ΝΑΤΟ. Εξανάγκασαν ή τέλος πάντων οδήγησαν τον Πούτιν να είναι πολύ επιφυλακτικός μαζί του και να πάθει όσα έπαθε ο Πασινιάν και η Αρμενία. Γιατί η Ρωσία βέβαια δεν βοήθησε δραστικά την όσο Αρμενία θα ήθελε. Άφησε την Αρμενία να πάρει ένα συγκεκριμένο μάθημα από τους Αζέρους, στον πόλεμο δηλαδή για το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ακριβώς βέβαια γιατί η Ρωσία εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτά είναι τώρα ψηλά γράμματα για τη δική μας γειτονιά, αλλά τέλος πάντων η Ρωσία εδώ και πάρα πολύ καιρό πρότεινε στην Αρμενία να κάνει μια σειρά υποχωρήσεις έτσι ώστε να μπορέσει η Μόσχα να εγγυηθεί την ασφάλειά της στο Καραμπάχ, γιατί η Αρμενία δυστυχώς είχε κάνει το σφάλμα όταν είχε κερδίσει τον πόλεμο στο Καραμπάχ να κρατήσει και κάποια κομμάτια που δεν είχαν καμία σχέση με την κουλτούρα και την ιστορία της Αρμενίας, ήταν καθαρά Αζερμπαϊτζάν, και αυτό νομίζω σε ένα βαθμό πλήρωσε και στον πόλεμο. Επομένως είναι μεγάλη συζήτηση αυτή τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η δήλωση είναι ότι προσπαθούν να κόψουν τους δεσμούς της Ρωσίας με όλες τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, ειδικά με αυτές που συνδέεται πιο στενά, και μία από αυτές βέβαια, ένας αδύναμος κρίκος, είναι η Αρμενία. Λοιπόν, μείνετε εκεί παιδιά για να τα πούμε αμέσως μετά. Θα βλέπουμε συνέχεια, θα είναι μαζί μας και ο Σάββας Καλεντερίδης. Θα έχουμε, θα σας δείξουμε στατιστικά για τις παρενοχλήσεις και τις ισορροπίες στο Αιγαίο, είναι εδώ η Γεωργία Γαρατζιώτη. Αλλά μέχρι τότε θα δώσουμε ένα ωραίο δώρο, ρε φίλε. Δύο ωραία δώρα θα δώσουμε. Έλα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Peugeot 208 έκδοση like, 1200 κυβικά, 75 άλογα, 18.000 ευρώ η αξία του. Ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 20, ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 20, 24 διεθνή βραβεία, κατανάλωση 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, φοβερός εξοπλισμός. Αυτοκίνητα. Λοιπόν, ωραίο αυτοκίνητο. Ωραίο αμάξι. Στείλτε στο 14999 ή πάρτε τηλέφωνο με το κόστος που βλέπετε για να πάρετε μέρος. Και παίρνετε και μισό ντεπόζιτο δώρο από τον Καμπουράκι. Ας τα ντεπόζιτο. Έχει δεσμευθεί. Ας τα ντεπόζιτο τώρα γιατί είναι νέα εβδομάδα και η εβδομάδα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η Domo Group σας προσφέρει δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Ελληνική εταιρεία που γνωρίζει την αξία και τις δυνατότητες του ξύλου ως πολύτιμη πρώτη ύλη. Ουσιαστικά παίρνετε ατελείωτες εφαρμογές για ελληνική κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο μπάνιο στα μέτρα με ξυλί α. Οι τρεις εκθέσεις της Domo Group είναι στο Κοροπή, στο Κολωνάκι και στην Ερμού. Κλείστε το ραντεβού σας και τις Κυριακές ανοιχτά μέχρι τις 4 το απόγευμα, Ερμού 131. Τηλεφωνήστε 14999 ή στείλτε μήνυμα 14999. Ερχόμαστε. Λοιπόν, βλέπω τη Γεωργία
ντυμένη ως καριάτιδα. Πράγματι. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι. Εξαίρετη. Κοίταξε να δεις. Είναι άλλες κοπέλες διαπιστωμένες στο Υπουργείο Άμυνας. Όχι. Είσαι η μοναδική. Ανοίγει δρόμο. Είναι τηλεοπτική και όλα στρατιωτική συντάκτρια. Ναι, στρατιωτική συντάκτρια είναι συνήθω άντρε. Κάτι μουστακαλίδε, κάτι τέτοιο. Κάτι βαρεμένοι κλπ. Όχι, ξαφνικά. Καλά, παιδιά, όλοι. Ρε, του ξέρω, φίλοι μου είναι, δεν λέω, αλλά ξέρει τώρα. Θα μα ακούει. Είναι όλοι εξαιρετικοί. Θα σου πω κάτι, θα μα ακούει ο Μαζανίτσο, ο φίλο μου, καταλαβαίνει τι έχω να ακούσω μετά. Σιγά, γιατί. Ο Μαζανίτσο είναι και δικό μου φίλο, οπότε νομίζω. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία η Γεωργία να μα μεταφέρει, τα οποία αφορούν και τι παραβιάσει αλλά και τι οροπίε στο Αιγαίο γενικά. Πώ είναι. Έτσι, να δούμε τι γίνεται στο πεδίο αναλυτικά. Έχουμε στοιχεία από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορία. Να δούμε αρχικά τι παραβιάσει, πόσο έχουν αυξηθεί. Από τις αρχές του έτους έως τις 18 Σεπτεμβρίου, μέχρι χθες δηλαδή, έχουν καταγραφεί 6.783 παραβιάσεις. Πέρσι το 2021 ήταν 2.744. Συνολικά. Ναι, ενώ το 2020, να θυμίσω, ήταν το θερμό καλοκαίρι, ναι, που είχε με την κρίση του Roots Race, που ήταν σχεδόν αλλό ο στόλος έξω, ήταν 4.605. Εδώ έχουμε τριπλασιασμό, συν, επί της ουσίας, τριπλασιασμό, και είμαστε ακόμα στο Σεπτέμβριο, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, κλιμακώνει. Και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσουμε. Ακριβώς. Επόμενο διάστημα. Ακριβώς. Πάμε και στην επόμενη μας κάρτα. Έχουμε στοιχεία για τις υπερπτήσεις. 172 μέχρι σήμερα. Και το Σαββατοκύριακο είχαμε δύο ακόμα υπερπτήσεις πάνω από την Κίναρο. Και το 2021 μόνο 48. Έχουν πάθει μια μονή με την Κίναρο. Καμία δεν έπρεπε να είναι, βέβαια, αλλά βλέπετε τη διαφορά. Ναι. Έχουν υπερτριπλασιαστεί. Τώρα έχουμε και ακόμα μια κάρτα, να δούμε κάτι καινούριο. Οι Τούρκοι λοιπόν αποφεύγουν εμπλοκές με τα ελληνικά F-16. Αυτές είναι εκτιμήσεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ναι, έτσι, δηλαδή. Εμπλοκές. Αερομαχίες ουσιαστικά. Nice. Βλέπουμε ότι μέχρι χθες έχουν καταγραφεί 179, ενώ όλο το 2021 145. Βλέπουμε ότι είναι μικρή διαφορά. Όμως θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Βλέπουμε ότι οι Τούρκοι το τελευταίο διάστημα, για να δείξουν ότι έχουν δυναμική, ενώ γνωρίζουμε ότι έχουν χαμηλές διαθεσιμότητες σε F-16, είναι μικρότερο του 60%, απογειώνονται σε μεγάλους σχηματισμούς, κυρίως σε τετράδες. Τις περισσότερες φορές όμως αναχαιτίζονται και αποφεύγουν τις εμπλοκές. Ουσιαστικά είναι παράνομες είσοδοι του πενταλέπτου, ίσα-ίσα για να καταγράψουν παραβιάσεις. Έχουμε αυτά τα δικά μας φεύγουν. Μέχρι να σηκωθούν τα δικά μας έχουν φύγει. Κάνε στροφή και την κοπανά. Θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί τις αποφεύγουν τις εμπλοκές? Αυτό σημαίνει ότι είμαστε καλύτεροι εμείς και δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της εμπλοκής, δεν έχουν διαθέσιμα. Γιατί τις αποφεύγουν? Και λόγω των χαμηλών διαθεσιμότητων, αλλά και γιατί οι Τούρκοι πιλότοι δεν είναι και τόσο έμπειροι. Είναι κυρίως νέοι σε ηλικία, είναι καινούργοι, είναι κάποιοι Πακιστανοί, δεν ξέρουν καλά το Αιγαίο. Και σίγουρα τα ελληνικά και γερά, φοβούνται. Γιατί το συζητάμε, έχουμε από τις καλύτερες αεροπορίες, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά θα μπορούσα να πω και στον κόσμο. Τώρα, να πούμε λίγα λόγια για τα drones. Έχουμε και κάποιες στρατιωτικές πηγές, τι μας λένε. Βλέπουμε, όχι, αυτή είναι η επόμενη κάρτα, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Προηγούμενη. Βλέπουμε ότι οι Τούρκοι θέλουν μόνιμη παρουσία στο Αιγαίο. Αυτό το καταφέρουμε τα drones. Βλέπουμε πυκνή παρουσία των drones. Πετούν σχεδόν όλο το 24ωρο πλέον. Μπαίνουν το πρωί, βγαίνουν αργά το βράδυ. Σημαδεύουν περιοχές, νησιά. Έχουν βάλει το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο την Κίναρο. Να σας πω εμείς τι κάνουμε τώρα. Έχουμε ακούσει τόσο καιρό για ένα αντιντρόουν σύστημα το οποίο έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί. Ισραηλινό και τα λοιπά. Ακριβώς σε κρίσιμες περιοχές για τη χώρα. Οι δοκιμές πάνε πολύ καλά, προχωρούν, έχουν φτάσει σχεδόν στο τελικό στάδιο. Βέβαια, για να χρησιμοποιηθεί, είναι απαραίτητη πολιτική απόφαση. Για να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο, μπορεί να το ρίξει κιόλα τον ντρόουν, όπως καταλαβαίνω. Καλά, καταλαβαίνω. Και να το ρίξει, δεν πιστεύω ότι κατευθείαν θα πάμε σε αυτό το στάδιο. Προφανώς. Μπορεί να κάνει παρεμβολές, μπορεί να το προσγειώσει σε μια άλλη βάση, μπορεί να το γυρίσει πίσω. Γιατί τα drones, όταν ξεκινούν από την βάση τους, έχουν μια συγκεκριμένη διαδρομή. Ξέρουν ότι θα πάνε στην Κίναρο, θα πετάξουν πάνω από την Κίναρο και θα γυρίσουν πίσω. Αυτές οι παρεμβολές λοιπόν ουσιαστικά τα συγχύζουν τα drones, οπότε γυρνούν πίσω. Θα το στείλει στο Θεσσαλικό κάμπο, ρε παιδί. Συγχαίρεται η κατάσταση. Χαζώνει τον drone. Στη βάση τους. Αλλά τα drone είναι ένα όπλο το οποίο καταρχήν έχει γίνει πολύ διαδεδομένο. Δεύτερον, δεν έχει άνθρωπο μέσα. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να το χρησιμοποιήσει. Είναι πολύ χαμηλότερα. Ναι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε τρόπο. Είναι επικίνδυνο όπλο στα χέρια ενός ανεξέλεγκτου ηγέτη. Είναι οπλισμένα, έχουν βαρύ οπλισμό. Ακριβώς. Και οι Τούρκοι έχουν εκατοντάδες. Έτσι μην το ξεχνάμε. Κατά συνέπεια, το να έχει ένα τέτοιο σύστημα είναι υψηλή αποτρεπτική δυνατότητα το να δέξει να το εκμεταλλεύεσαι αυτό το σύστημα, έτσι δεν είναι? Έτσι τα χρησιμοποιούν ακόμα και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες στο τελευταίο διάστημα για θερμό επεισόδιο.
με μαζικές παραβιάσεις. Το είδαμε, θα το ξαναδούμε. Και από ό,τι μου έλεγαν, όσο βλέπουμε ότι οι Τούρκοι κρατούν σε τόσο υψηλό σημείο τη ρητορική, αυτή την ακραία ρητορική, με ευθείες απειλές, αυτό θα το βλέπουμε και στο πεδίο. Θα βλέπουμε προκλήσεις και στο πεδίο. Εξοπλιζόμαστε όμως περαιτέρω. Έχουμε και άλλες πληροφορίες. Εξοπλιζόμαστε. Οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, συνεχίζουν να ασκούνται. Λοιπόν, τέλη Σεπτεμβρίου παραδίδεται η 7η πυραβλάκατος, Super Vita τύπου Ρουσένου στο πολεμικό ναυτικό. Φέρει το όνομα του ήρωα των ημείων Παναγιώτη Βλαχάκου, πυραβλάκατος Βλαχάκος. Έχει και αυτή βαρύ οπλισμό, έχει τους φωνικούς εξωσέτ, όπως έχουν και οι υπόλοιπες. 6 με 180 χιλιόμετρα εμβέλεια. Είναι ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων, θα μπορούσαμε να πούμε, δεν έχουν τέτοια όπλα. Πάμε στην επόμενη μας κάρτα. Κάθε μήνας ακόμα ένα F-16 Viper θα προστίθεται στο ελληνικό οπλοστάσιο. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε συνολικά 8 έτοιμα. Από τα 83 συνολικά. Να. Ακόμα 6 ραφάλαιο τέλη Δεκεμβρίου, εγώ θα έβαζα και αρχές Ιανουαρίου, θα έδινα λίγο περισσότερο χρόνο. Και τα ήδη 6 που έχουν έρθει στην Ελλάδα είναι σε πολύ καλό στάδιο. Έχουν κάνει αρκετές πτήσεις, πάνω από 700 πτήσεις από ό,τι μου έλεγαν πρόσφατα, και σύντομα θα ενταχθούν ως επιχειρησιακά στο στόλο. Ενισχυόμεθα. Πάμε να καθίσουμε με τη Γεωργία, να καλημερίσουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, στρατιωτικό αναλυτή, και να δούμε τι θα πάρει ο Ερντογάν στην Νέα Υόρκη όπου πάει για τα F-16. Μην πω τι θα πάρει, γιατί... Όχι, μην το πεις. Θα ρωτήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα. 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 Έχουμε και τον άβαρχο, τον κύριο Φενέκο, τον οποίο θα δούμε σε λίγο. Και τους συναδέλφους, βέβαια, τη Μαρία Ζαχαράκη και τον Θανάση Ευγερινό. Κύριε Καλεντερίδη. Ναι, καταρχάς πήγε στη Νέα Υόρκη. Πήγε. Μίλησε σε ένα σύλλογο Τουρκο-Αμερικανο-Τούρκων, Τουρκο-Αμερικάνων. Διάβασα την ομιλία του. Μας τα είπε και η Μαρία Ζαχαράκη προηγουμένως. Αναφέρθηκε στους Κούρδους βασικά, γιατί αυτό είναι το βασικό, το κεντρικό πρόβλημα της Τουρκίας. Και στην Ουκρανία, στο ρόλο που έπαιξε η Τουρκία στην Ουκρανία, διεκδικεί κέρδη από εκεί ο Ερντογάν. Δεν ανέφερε ούτε μία φορά τη λέξη Ελλάδα. Ναι. Στο Αιγαίο έδαφος. Είπε. Είπε Αιγαίο όμως. Τη λέξη Ελλάδα πάντως δεν όχι, την είπε. Ελλάδα όχι. Ναι. Ελλάδα και Μητσοτάκης δεν είπε. Ούτε μία φορά. Γενικώς δεν ήταν επιθετικός σε σχέση με την Ελλάδα. Γράφουν πάντως, και το αποκαλύπτει ο Μιχάλης Ιγνατίου, ότι δεν θα συναντηθεί. Δεν υπάρχει τουλάχιστον στο πρόγραμμα του Biden συνάντηση με τον Ερντογάν. Μπορεί να γίνει καμιά χειραψία στο. Εντάξει, στο διάδρομο δεν λέει τίποτα. Αλλά εδώ όταν έχουμε. Πάντως, διαδοχικά, κύριε Καλεντερίδη, έχουμε. Για το θέμα της Κύπρου, το εμπάρκο, την άρνηση του εμπάρκου όπλων που είναι πολύ σημαντικό, όπλων στην Κύπρο. Έχουμε την άρνηση για τα F-16 μέχρι τώρα. Έχουμε τον εξωστρακίζουν από το πρόγραμμα τον F-35. Τελικά η σχέση του Ερντογάν με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει να περιμένει τίποτα Ερντογάν από εκεί. Λοιπόν, καταρχάς για το εμπάργο ήταν και ένας παραλογισμός. Δηλαδή, αμερικάνικα όπλα είναι στις δυνάμεις κατοχής της Κύπρου και γερμανικά εσχάτως, τα Λέοπαρντ. Και δεν έδιναν όπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό ήταν ένας παραλογισμός. Σωστή απόφαση των ΗΠΑ. Ένα μήνυμα. Οι Τούρκοι το εκλαμβάνουν ως ένα μήνυμα της προσέγγισης του Ερντογάν με τον Πούτιν. Υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι τελικός στόχος είναι η Τουρκία να ενταχθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Που είναι το ΝΑΤΟ της Κεντρικής Ασίας. Δεν μπορείς να είσαι και στο ΝΑΤΟ της Δύσης και στο ΝΑΤΟ της Ανατολής. Μισό λεπτό, γιατί στρατιωτικός οργανισμός είναι η Σανγκάη, δεν είναι. Είναι πολιτικοστρατιωτικός οργανισμός. Εντάξει. Βεβαίως, ναι. Τώρα εγώ, ο Σάβα μου, άμα σου πω ότι θα είναι και στο ένα και στο άλλο και ό,τι θες να βάλουμε στίχημα... Όχι, αυτό που φαίνεται από Τούρκους αναλυτές... Αντικειμενικούς λένε ότι στο Αγβάλ διάβασα πριν από λίγο μία ανάλυση που λέει θα πιάσει ο εκβιασμός της Σανγκάης απέναντι στη ΣΥΠΑ. Άρα μιλάνε για εκβιασμό. Όλη αυτή η ιστορία της προσέγγισης με την Ρωσία, της παρασπονδίας που κάνει την Τεχεράνη και με το Πεκίνο γίνεται για ένα βασικό λόγο, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να συνεργάζονται με τους Κούρδους στη Συρία. Αυτό η Τουρκία το θεωρεί κεντρική απειλή υπό την εξής έννοια. Οι Αμερικανοί με την επέμβασή τους στο Ιράκ δημιούργησαν ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτόνομο κουρδικό κράτος. Ναι. Από το 2005 είναι στο σύνταγμα του Ιράκ αυτόνομη δημοκρατία του Κουρδιστάν. Ναι. Τώρα, με την επέμβαση για τον ISIS, η Τουρκία θεωρεί ότι ήδη υπάρχει ένα de facto κράτος κουρδικό, ότι οι ΗΠΑ έχουν ως στόχο να κάνουν ένα δεύτερο κουρδικό κράτος στη Συρία.
Εντάξει, τους δημιουργήσαν ένα μητρικό σχηματισμό για τους δικούς τους Κούρδους. Που αυτό μπράβο. Θα ανοίξει. Που να, έχουν, να λένε η πατρίδα είναι εκεί, να κολλήσουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Η Τουρκία φοβάται ότι τα 20 εκατομμύρια Κούρδοι βρίσκονται στην Τουρκία. Στο Ιράκ γίνονται 7, είναι 7, στη Συρία 3, αλλά τα 20 είναι στην Τουρκία. Λέει η Τουρκία ότι το επόμενο θύμα για να αποκτήσει. Yeah. Αυτόνομο κουρδικό κράτος θα είμαι εγώ. Και γι' αυτό η Τουρκία έχει εισβάλει και στο Ιράκ και στη Συρία και γι' αυτό εκβιάζει τις ΗΠΑ. Όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι να εκβιάσει τις ΗΠΑ να αποσύρουν τη στήριξή τους στο YPG και στις δημοκρατικές δυνάμεις. Το θέμα είναι, κύριε Καλεντερίδη, όμως ότι αν πρώτον φτιάνει αυτός ο εκβιασμός και δεύτερον, τι συνέπειες θα έχει μια διάρρηξη των σχέσεων των ΗΠΑ με την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα. Μα η διάρρηξη των σχέσεων ήδη υφίσταται. Είναι πολύ σημαντικό. Τα είπα και πριν από λίγο. Όταν σε πετάνε έξω από, από τα F-35, τα F-16 πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να τα πάρει η Τουρκία. Αν τα πάρει με όρους, θα είναι μια πολιτική ήττα για την Τουρκία. Ναι. Δηλαδή να μην κάνουν υπερπτήσεις, για παράδειγμα, στο Αιγαίο. Επίσης, πριν από λίγο είχαμε και μια υπέρπτυση να συμπληρώσω, συγγνώμη που διακόπτω. Πριν από λίγο. Πριν 10 λεπτά πάνω από την Καντελιούσα στα ύψους 19.000 ποδών. Ορίστε. Εγώ πάντως ξέρω ότι μπορεί στρατιωτικά ή στα εξοπλιστικά της να έχει όλο αυτό να την έχει επηρεάσει. Η Τουρκία πάντως από την πολιτική που κάνει σε σχέση με το Ουκρανικό, οικονομικά έχει κερδίσει. Ναι, έχει κερδίσει πολλά. Είναι κερδισμένη και πολιτικά είναι κερδισμένη. Ναι, λοιπόν, οικονομικά είναι κερδισμένη. Αυτό τόνισε στις ΗΠΑ. Δεν σημαίνει ότι θα μπορούσαμε κι εμείς, δεν έχουμε την ίδια δυνατότητα να κάνουμε τέτοιο παιχνίδι, αλλά οικονομικά είναι κερδισμένη. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είπατε τι θα συμβεί ή τι συμβαίνει, όσο η Τουρκία απομακρύνεται από το ΝΑΤΟ και γίνεται ένας αναξιόπιστος εταίρος στο ΝΑΤΟ και για την Ουάσιγκτον, τόσο αυξάνεται η γεωπολιτική αξία της Κύπρου και της Ελλάδας. Αυτό πλέον είναι φανερό. Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης είναι και μια παράκαψη των στενών. Συγγνώμη. Ναι. Είναι μια παράκαμψη των στενών, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ναι. Θα ήθελα να φέρω κάτι πάντως. Ποιος ρώτησε, νομίζω, ο κύριος Καμπουράκης, γιατί συνέχεια στην Κίναρο. Ναι. Ξέρετε, οι υπερπτήσεις έχουν ένα πολιτικό στόχο ή στρατιωτικό. Αυτά τα νησιά δεν είναι στρατιωτικοί στόχοι. Ναι. Ένα πολιτικό στόχο. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνουν ότι αυτά τα νησιά είναι ή αμφισβητούμενα ή τουρκικά. Μάλιστα. Ιδιαίτερα η Κίναρος, αν τη δούμε στο χάρτη, είναι πραγματικά στην καρδιά του Αιγαίου. Δηλαδή, αν διεκδικήσουν και πάρουν την Κίναρο οι Τούρκοι, έχουν χωθεί και κόβουν το Αιγαίο στη μέση. Άρα είναι στοχευμένη η επιλογή. Βεβαίως, είναι πολιτική στόχευση. Πολιτική στόχευση. Ένα άλλο θέμα που δεν ξέρω πόσο αν το είχατε θίξει προηγουμένως, είναι αυτή η συμφωνία με το Κατάρ που δημοσιεύθηκε προχθές στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Τουρκίας. Για τις συνεκπαιδεύσεις με τα Ραφάλ. Αυτό δεν είναι συνεκπαίδευση. Είναι σχεδόν μόνιμη παρουσία αεροπορικής δύναμης του Κατάρ, πιθανότατα στην αεροπορική βάση του Εικονίου. Ναι. Και λένε οι Τούρκοι, που πιθανόν να είναι και προπαγάνδα αυτό, αλλά το αναφέρω, ότι στην ουσία η Τουρκία από το παράθυρο απέκτησε τα δικά της Ραφάλ για να εξισορροπήσει την κατάσταση στο Αιγαίο, που ήδη, όπως είπε η Γεωργία, γέρνει υπέρ της Ελλάδας όσο προστίθενται νέα αεροπορικά, νέα αεροσκάφη στο προστάσιο της Ελλάδας. Ανοίγει η ψαλίδα υπέρ της Ελλάδας, ότι η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο θέλει να εξισορροπήσει την κατάσταση. Θα ήταν καλό πάντως ένας αεροπόρος έμπειρος να μας πει, εάν ή ένας διπλωμάτης, χαρακτηριστικά τον εάν αυτή η συμφωνία, εάν το Κατάρ έχει δικαίωμα με βάση την σύμβαση της πώλησης, αν έχει δικαίωμα να παραχωρήσει για χρήση τα αεροσκάφη σε μια άλλη χώρα. Σε μια άλλη χώρα. Αυτό ίσως ένας έμπειρος αεροπόρος ή ένας διπλωμάτης θα μπορούσε να μας διαφωτίσει σε αυτό. Πάμε στον κύριο Φενέκο. Ο κύριος υπονάβαρχος. Καλημέρα, καλημέρα. Ελάτε, κύριε Φενέκο. Εσείς πώς βλέπετε το κλίμα με βάση τη στάση των ΗΠΑ, έτσι όπως τα είπαμε και προηγουμένως. Πώς μπορεί να επιδράσει αυτό στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας? Και με το φόβο ενός θερμού επεισοδίου πάντα, έτσι. Ναι, επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ και σε σχέση και με αυτά που ακούστηκαν. Καταρχάς, η μείωση των αερομαχιών ήταν αναμενόμενη, με δεδομένο ότι κάθε φορά που ο Ερντογάν πάει σε μια μεγάλη σύσκεψη, μειώνει τέτοιου είδους δράσεις για να μην του συμβεί κανένα ατύχημα ή κανένα δυστύχημα και τον επηρεάσει στην διεθνή του παρουσία αρνητικά. Το δεύτερο, ότι δεν θα τοποθετηθεί θεσσαλινοτουρκικά προβλήματα στον ΟΗΕ.
Το έχει ξανακάνει άλλος στο παρελθόν. Και εδώ έγινε και η δικιά μας η τοποθέτηση. Διότι εάν η ομιλία του Πρωθυπουργού ξεφύγει από το διεθνή χαρακτήρα που πρέπει να έχει για τα παγκόσμια προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή και επικεντρωθεί μόνο στα ελληνοτουρκικά, πιθανόν να μην έχουμε τους ακροατές ή τη βαρύτητα του λόγου του Πρωθυπουργού που θα θέλαμε. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία δηλαδή μεταξύ αυτών. Φαντάζομαι ότι θα το θέσει με τον τρόπο που τίθεται σε όλα τα διεθνή φόρα πλέον. Ακριβώς. Που έχει να κάνει με τον αθερωτισμό ενδεχομένως με όσα γίνονται στην Ουκρανία και κατ' επέκταση με τη γειτονιά μας. Φαντάζομαι έτσι θα τοποθετηθεί. Πολύ σωστά το είπατε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπερπτήσεις των drones, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί αν ένα drone, είτε γιατί εμείς το κατευθύναμε, είτε γιατί το ρίξαμε, πέσε πάνω στην ελληνική επικράτεια και αναφέρομαι κυρίως πάνω στα νησιά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα που δεν σηκώνει αμφισβήτηση, είναι καραβγαλαία παραβίαση εκ μέρους της Τουρκίας και θα μας συνέφερε εμάς, ενώ θα ήταν πολύ αρνητικό για την Τουρκία. Το πρόβλημα είναι αν το drone πέσει σε εκτός ελληνικής επικράτειας, όπου εκεί θα αρχίσουν οι αλληλοκατηγορίες. Εμείς θα λέμε δεν το ρίξαμε, οι Τούρκοι θα λένε το ρίξαμε και θα είναι ένα θέμα σύγκρουσης. Και σε ό,τι αφορά την συνθήκη της Σαγκάης, η Σαγκάη δεν είναι ΝΑΤΟ. Η Σαγκάη έχει τρεις βασικούς στόχους σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια των χωρών. Ο ένας στόχος είναι η απόσχηση, ο δεύτερος στόχος είναι η τρομοκρατία και ο τρίτος στόχος είναι τα εσωτερικά προβλήματα και ο αναθεωρητισμός που μπορεί να υπάρχει μέσα στα εσωτερικά των χωρών. Και ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτοί οι τρεις στόχοι, η οποιαδήποτε στρατιωτική συνεργασία επικεντρώνεται σε αυτό. Η ιδέα ανακυρώσεις της συνθήκης της Σαγκάης προς το ΝΑΤΟ είναι να μην παρέμβει μεν το ΝΑΤΟ στις χώρες, αλλά ο μεγάλος άξονας της συνθήκης της Σαγκάης είναι ο οικονομικός. Και η Τουρκία αυτό... Εντάξει, αλλά κύριε Ναύαρχε, αυτό από ό,τι φαίνεται η συνθήκη της Σαγκάης αναβαθμίζεται συνεχώς με τη βούληση και του Πούτιν και του Κινέζου. Και του Κινέζου. Άρα λοιπόν αυτό που ξεκίνησε μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει κάτι πολύ σοβαρότερο. Όχι, δεν μπορεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα σας πω γιατί είναι πολύ δύσκολο να γίνει στρατιωτικό. Διότι πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι αντιπαλότητες Ινδίας-Πακιστάν, Ινδίας-Κίνας. Η Κίνα δεν θα πήγαινε ποτέ σε μια λογική στρατιωτικοποίηση της συνθήκης της Σαγκάης αν δεν είχε το πάνω χέρι. Υπάρχουν πολλές συγκρίσεις με το Κυργιστάν, με το Τατζικιστάν. Αυτή τη στιγμή πολεμάνε και εν τούτης είναι στη συνθήκη της Σαγκάης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο να πάμε σε μια στρατιωτική συνεργασία αυτής της μορφής. Πάντως αυτό που έχω να πω είναι ότι διαβάζοντας γενικότερα τον διεθνή τύπο, έτσι όπως καταγράφω τα πράγματα στην Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη, βλέπουμε ότι ο Ερντογάν, ακόμα και αν το χρησιμοποιεί για εσωτερική κατανάλωση όλη αυτή την ένταση με την Ελλάδα κτλ., εισπράττει ποσοστιαία κάτι το κόμμα του. Δηλαδή δεν περνάει, δεν είναι ότι δεν περνάει στους ψηφοφόρους, περνάει με έναν τρόπο όπως καταλαβαίνουμε. Ακόμη δεν έχουμε κάποια δημοσκόπηση καθαρή, θα το έλεγα, για να δούμε αν όλη αυτή η ρητορική που έχει αναπτύξει και έχει καλλιεργήσει το τελευταίο διάστημα εναντίον της Ελλάδας του αποδίδει καρπούς ή σημαντικούς καρπούς. Γιατί ακόμη βλέπουμε το κόμμα του να είναι χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί κατά καιρούς ή πρόσκαιρα να ανεβαίνει λίγο, γιατί όλο αυτό το προφίλ που φτιάχνει του δυνατού, του ισχυρού ηγέτη γενικότερα στο εξωτερικό, να έχει κάποιο αντίκρισμα μέσα στην εσωτερική κοινή γνώμη και να βλέπει μια πιο δυνατή Τουρκία ή έναν ηγέτη πιο δυνατό, όχι η Τουρκία πιο δυνατή λόγω της οικονομίας, αλλά ακόμη μια τέτοια καθαρή δημοσκόπηση δεν θα μπορούσα να πω ότι έχουμε που να δείχνει αυτή τη διαφορά, ότι έκανε διαφορά δηλαδή αυτή η ρητορική. Ναι. Πάντως αυτό που έχω να πω επίσης να προσθέσω σε όλα αυτά είναι ότι βλέπουμε και τον εταίρο του, ο οποίος κινδυνεύει να μην μπει καν στη Βουλή. Είναι να συνεχίζει ο Μπαχτσελή, ο Ντεβλέπ Μπαχτσελή, ο εθνικιστής εταίρος, να συνεχίζει αυτή τη ρητορική ακόμη πιο έντονα. Δηλαδή και χθες μόλις έκανε πάλι δήλωση από την Κεσάρια μάλιστα, που είπε ότι ευχαρίστως να έρθουμε να σας κάνουμε, να κάνουμε τη μέρα νύχτα των Ελλήνων. Αυτό που είχε πει και ο αντιπρόεδρος δηλαδή πριν από λίγες ημέρες. Και να πληρώσετε, λέει, πολλαπλώς για τις παρενοχλήσεις σας. Βλέπουμε λοιπόν μια ρητορική και ειδικά από τον αντιπρόεδρο, συγγνώμη, από τον εταίρο της κυβέρνησης, ο οποίος ακόμη ανεβάζει αυτό το θερμόμετρο σε συγκεντρώσεις τώρα που είναι καθαρά προεκλογικές. Το θέμα είναι θα τα βάλει στο τραπέζι στις συναντήσεις που θα έχει στον Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο κύριος Ερντογάν.
θα βγει έτσι να μιλήσει, δεν ξέρω, χωρίς απειλές, αλλά θα εμφανιστεί παραπονούμενος για τις τάσεις της Ελλάδος. Οι πληροφορίες λένε σίγουρα ναι. Αυτό λένε οι πληροφορίες εδώ. Και, νωρίτερα που είχε συναντηθεί και με κάποιον γερουσιαστή, θέτει πάντα και θέμα Αιγαίου και ειδικότερα στο το θέμα των F-35 και F-16. Γιατί θέλει ουσιαστικά ο κ. Ερντογάν να πάει να αντιστρέψει αυτό το κλίμα που υπάρχει, αυτό το κλίμα που θεωρεί η Τουρκία ότι δημιούργησε ο κ. Μητσοτάκης με την ομιλία του στο Κογκρέσο πριν από λίγους μήνες, θέλει να πάει να το αντιστρέψει και να εμφανιστεί μια Τουρκία ως θύμα μιας κακομαθημένης Ελλάδας, η οποία Ελλάδα πηγαίνει και μιλάει ενάντια στα συμφέροντα. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά τώρα πάει στην Αμερική και τους λέει ότι είναι Ελλάδα κακομαθημένη, διότι γαϊδεύετε εσείς με την Αλεξανδρούπολη. Η οποία Αλεξανδρούπολη υποθέτω ότι και τον Πούτιν ενοχλεί η Θανάση, έτσι. Δηλαδή είναι μια αμερικάνικη βάση κοντά του, ας πούμε, και βαριά, κάτι έτσι δεν είναι. Πιθανότατα έχουν κατά καιρούς οι Ρώσοι καταδικάσει την υπέρμετρη στρατιωτικοποίηση με υποδομές του ΝΑΤΟ που έχουν αυξηθεί δηλαδή ως αριθμός στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω βέβαια πως τα προβλήματα του Πούτιν είναι πολύ σοβαρότερα και λιγότερο ενδιαφέρεται για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Εμέσως ίσως, μιας και το ανέφερες, υπάρχει μια αναφορά στα ελληνικά πράγματα σήμερα. Μας έρχεται από τη Γερμανία, καθώς ο εκεί Γερμανός πρέσβης, ο εκεί Ρώσος πρέσβης, είπε στους Γερμανούς ότι με αυτό που κάνει η γερμανική κυβέρνηση, να στέλνει και να ξαναστέλνει όπλα στην Ουκρανία, καταστρέφει τις ειδικές σχέσεις που είχε η Γερμανία μετά τον πόλεμο με την Ρωσία, τις οποίες έχτισαν γενιές και γενιές Γερμανών και Ρώσων. Εννοεί για τα τεθωρακισμένα που μας στέλνει μας η Γερμανία και εμείς τα στέλνουμε γενικότερα, ναι. Γενικότερα για τα όπλα των Γερμανών. Διαβάζοντας λοιπόν τη συγκεκριμένη δήλωση, νομίζω πως μας αφορά εμέσως, γιατί βέβαια και εμείς πριν από 5, 10, 15 χρόνια μιλούσαμε κατά καιρούς για ειδική σχέση που έχει η Ελλάδα και κατόρθωνε να τη διατηρεί ακόμη και μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Αυτή βέβαια έχει καταστραφεί, αλλά αυτές οι γενιές και γενιές που έκτιζαν αυτές τις σχέσεις για τους Γερμανούς, νομίζω πως αφορούν και τις γενιές των Ελλήνων και των Ρώσων που έκτιζαν αυτές τις σχέσεις. Μάλιστα. Υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη στα διεθνή. Είναι η επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ερεβάν. Εκεί κατέθεσε λουλούδια στο μνημείο της γενοκτονίας. Από ό,τι διάβασα είναι η επίσκεψη του ανώτερου κυβερνητικού στελέχους των ΗΠΑ της Αμερικής από τότε που ανεξαρτοποιήθηκε η Αρμενία. Αυτό θα ενοχλήσει τους Τούρκους για τη γενοκτονία. Και έκανε για τη γενοκτονία, που και αυτό είναι μια πολιτική πράξη, και έκανε και δήλωση θεωρώντας υπεύθυνη για τον πόλεμο στο Καραμπάχ, το Αζερβαϊτζάν και την Τουρκία. Ναι, έκανε, η οποία βοηθάει με τα ντρόν. Έκανε αναφορά. Όχι, είχε εμπλοκή άμεση. Εμπλοκή, ναι. Και αξιωματικοί, ειδικές δυνάμεις της Τουρκίας σε αυτόν τον πόλεμο συμμετείχαν. Τώρα, καλά το λέει ο Θανάσης τώρα. Πάει και μπλέκεται εκεί, πάει και χώνεται μέσα στην καρδιά, ας πούμε, αυτής της περιοχής. Που είναι, ας πούμε, στη μύτη του Πούτιν και οι Αμερικοί είναι σου διά όλη τη μάνα τώρα. Τι μπορεί να τους κάνει. Και όχι μόνο αυτό, η Αρμενία, η ασφάλεια της Αρμενίας είναι η Ρωσία. Οφείλεται κυρίως... Θέλω να πω ότι τώρα καλά να καταθέτεις Στεφανία και να λες εγώ είμαι εδώ. Ναι. Αλλά πώς είσαι εσύ εδώ άμα είσαι στο... Υπάρχει μια διάσταση ότι στις ΗΠΑ υπάρχει ισχυρή αρμενική κοινότητα, πανίσχυρη. Εν όψη των περιφερειακών εκλογών. Υπάρχει πανίσχυρη αρμενική κοινότητα, αυτή επηρέασε και τον πρόεδρο Μπάιντεν να πάρει την στρατηγική σημασία απόφαση για αναγνώριση της γενοκτονίας. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ενέργεια, μια επίσκεψη η οποία πιστεύω ότι αξίζει να αναφερθεί, αλλά και οι δηλώσεις που έκανε, που έβαλε μέσα και την Τουρκία στους υπεύθυνους για τον πόλεμο στο Καραμπάχ. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους. Γεωργία, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε, κύριε Καλλιτερίδη. Γεωργία, θες να πω τίποτα εκεί στον αρχηγό Γεθά, να τον παρακαλέσω να κάνει συνταγματάρχη, κάτι ας πούμε. Αφού είναι στρατηγός, μη μου την υποτιμάς. Τη στέρισες βαθμό, τι έκανε στέρηση βαθμό. Για μένα ένα βαθμό, όλοι οι στρατιωτικοί συντάκτες έχουν. Δίνουν μόνοι στον εαυτό τους. Εγώ δεν έχω δώσει ακόμα. Στρατηγό. Γιατί αυτό, ρε, σε ανακηρύσω εγώ στρατηγό. Καλά, από Καριάτιδα συνταγματάρχης. Όχι συνταγματάρχης. Και τα δυο. Κύριε Καλλιτερίδη, στρατηγός είπαμε.
Α, για στρατηγό είπατε. Στρατηγός, όχι, μην μου την υποβιβάζετε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, λοιπόν καλημέρα σας. Τι θέλετε, να δώσουμε αμάξι? Πάμε να δώσουμε αμάξι. Λοιπόν, πάρτε και ένα αυτοκίνητο, πάρτε και ένα Peugeot 208, έκδοση like, 75 άλογα, 18.000 ευρώ, αυτοκίνητο της χρονιάς του 20, ευρωπαϊκό της χρονιάς του 20, πολύ χαμηλή κατανάλωση, 5,3 λίτρα ανά 100 και φοβερός εξοπλισμός. Πάρτε τηλέφωνο ή στείλτε μήνυμα στο 14999 για να το διεκδικήσετε. Γεμάτο το depósito το δώσει. Δεν ξέρω ακόμα, θα δω πώς θα ανοίξει η Σανγκάη και θα σου πω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε επίσης ένα επιπλέον δώρο, μια δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την Domo Group, ελληνική εταιρεία που γνωρίζει την αξία και τις δυνατότητες του ξύλου ως πολύτιμη πρώτη ύλη. Άριστη ποιότητα, ελληνική ξυλία, διεθνής πιστοποίησης. Ατελείωτες εφαρμογές για ελληνική κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο, μπάνιο, στα μέτρα με ξυλία αλφα τύπου. Υπάρχουν τρεις εκθέσεις της Domo Group στο Κοροπή, στο Κολονάκι και στην Ερμού. Και κάντε επίσκεψη όπου θέλετε, είναι ανοιχτά στην Ερμού και την Κυριακή. 14999, τηλέφωνο και SMS. Εδώ είμαστε. Να. Μαριάννα. Ομορφήναμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Μαριάννα. Στα κόκκινα η Μαριάννα. Καλώς ήρθατε. Η Γεωργία ήταν στα λευκά, η Μαριάννα αντίθεση. Στα κόκκινα. Εντάξει. Καλή εβδομάδα. Να. Πώς? Πολύ ωραία η αντίθεση. Ναι, είναι για πες, Μαριάννα, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Εδώ πριν άκουσα κοπλιμέντα, εγώ δεν πήρα τίποτα. Θα φύγω. Πώς δεν πήρες κοπλιμέντα? Τίποτα. Εδώ πριν έγινε χαμός. Όχι, δηλαδή. Σε παρακαλώ, για τη Γεωργία λέει. Υπάρχει ένας εσωτερικός ανταγωνισμός. Σημειώνονται αυτά. Θα έρθει και η σειρά του Δημήτρη κάποια. Τι να γίνει, πώς περάσατε χθες? Πολύ ωραία. Περάσαμε εξαιρετικά. Τέλειο. Πολύ ωραία. Πήραμε ένα βαρκάκι εμείς. Οι άνθρωποι δεν πάμε στα κλαμπάκια. Όχι, πήραμε ένα βαρκάκι. Πήγαμε στους Πεταλούς. Ναι. Νότια Εύβοια. Ναι, ναι. Και νότι ωραία, πάμε με δύο μποφόρ, λαδιά, τίποτα. Ναι. Στο γυρισμό. Ναι. Τι μετά, κούναγε. Με παίρνει η μαμά μου τηλέφωνο. Φοβάμαι εγώ που φοβάμαι. Που είχα φορέσει και το σωσίβιό μου και έλεγα Παναγιά μου, σώσε με. Και λέει, έχει εξυποφόρ, μείνετε εκεί, μην γυρίσετε. Τη λέω, μα τι να μην γυρίσετε. Δεν μπορώ, έχω εκπομπή αύριο, πες. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημά μου εκείνη την ώρα. Έτσι. Ότι είμαι εξυποφόρ με ένα σωσίβιο. Να παίρνω το λιμεναρχείο τηλέφωνο, να λέω, όχι εξυποφόρ. Πείτε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και το λιμεναρχείο που σήκωνε τα τηλέφωνα, κυρία Κάτικα. Μια τρελή που έπαιρνε και έλεγε τι γίνεται. Εν τέλει, γιατί κοιτάς έτσι? Δεν κοιτάω, σε παρακολουθώ. Ναι. Τι είναι η ιστορία σου? Την λέει ο καπετάνιος. Τι, την ναυτική σου ιστορία. Να μην την πω. Παναγία. Λοιπόν. Λέει ο καπετάνιος, θα σε γυρίσω εγώ πίσω. Και τελικά. Είχε και καπετάνιο το βαρκάκι. Όχι, ο φίλος μας ήταν ο καπετάνιος. Α, ο καπετάνιος που είναι και 24 χρονών, δεν είναι και τίποτα. Α, 24 χρονών ο καπετάνιος. Ότι θα σωθούμε. Εν τέλει, εντάξει, πηγαίναμε λίγο σιγά σιγά. Εκ του αποτελέσματος του σωθήκατε. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Μια χαρά. Μια χαρά. Αυτά. Λοιπόν, και ξεκινάμε λοιπόν. Όπως έλεγε και η αλυσμόνητη Μάρθα Καραγιάννη που έφυγε χθες, μένουμε πάντα παιδιά. Και τα παιδιά κέντρισαν λοιπόν το ενδιαφέρον στη συναυλία της Άννας Βύσης και μας έδειξαν πώς ζούμε τη ζωή. Ας δούμε λίγο ένα απόσπασμα μικρό. Με τη μουσική δεν μαγεύονται μόνο οι άνθρωποι. Αλλά. Μαγεύονται και τα ζωάκια. Ναι, ναι. Δηλαδή. Και με Κωνσταντίνο Αργυρό, ποιος δεν μαγεύεται, έτσι. Καλά. Εντάξει τώρα. Ναι. Για να δούμε ένας άντρας που τραγούδησε στις Καμήλες, Κύπριος Αργυρό, και τις Καμήλες βλέπουμε να χορεύουν παράλληλα. Τι λέτε, να ακούσουμε αργία. Λίγο. Διασκεδάζουν, γιατί δεν έχουν ότι... δικαίωμα μας διασκέδαση στα ζωάκια. Οι Καμήλες έχουν καλύτερο ρυθμό από μένα στον χώρο, να ξέρεις. Και είναι ενδιαφέρον πάντως. Πάρα, ωραία φωνή έχει ο κύριος. Μα πραγματικά πάνε με το ρυθμό.
Εκτός και αν είναι κανένα από κάτω. Δεν ασχολείται. Μου σου λέει απάρατα μα. Εκτός και αν είναι κανένα από κάτω και τα στραβάει. Δεν ξέρω, όχι, όχι, όχι. Και κατοστήσαμε. Ναι. Πάντως είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να μπούμεραγκ και μα δουλεύει. Όχι, αφού μιλάει. Α, εντάξει. Okay. Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, έχω δίκιο. Λοιπόν, και τώρα θέλω να κάνουμε. Εμείς βγαίνουμε εδώ στο στούντιο. Μπαίνουν πολιτικοί, μπαίνουν εδώ, βγαίνουμε. Μάλιστα. Και όπως ήμουν λοιπόν στο TikTok, ποιον βλέπω, τον Κλέαρχο. Βρε Κλέαρχε, χρυσέ μου, πού είσαι, βρε αγόρι μου γλυκό. Την κάμερα δεν την είδες εκεί. Νάτος. Και ρίχνει και τη συνωμοτική ματιά. Εντάξει, συμβαίνει. Δεν κλαίρχε αγάπη μου γλυκιά. Τόσες κάμερες. Ωραίος, ωραίος. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Γι' αυτό καλύτερα είναι να μην ούτε να ούτε σκυφτά ούτε αυτά. Μπαίνει σε ευθυτενή. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ζωντανά προγράμματα. Ο καημένος προσπάθησε να σκύψει, να μην φανεί στο πλάνο του κυρίου Στραβελάκη. Εκεί ήταν έκτακτο προφανώς, άλλαξε κάτι σειρά και τα λοιπά. Συμβαίνουν αυτά. Παρ' όλα αυτά. Και κλείνοντας λοιπόν, για να περάσετε, φαντάζομαι θα το συζητήσετε στη συνέχεια, θα πούμε ένα πολύ μεγάλο αντίο αυτό το χειμώνα σε πολλούς φίλους μας. Ας δούμε λίγο το απόσπασμα. Όχι στην τηλεόραση όμως, παιδιά, τηλεόραση μην την κλείνετε. Κλείστε την τηλεόραση, παιδιά. Την τηλεόραση αφήστε ανοιχτή. Όχι την τηλεόραση. Γιατί αν κλείσετε και την τηλεόραση, εμείς. Εδώ έκλεισε το πρωτοαντίθετο. Κοίτα εδώ με την πόνο ψυχής. Προβοκατόρικο είναι εναντίον του Πούτιν τώρα αυτό. Ξεκάθαρα. Προβοκάτσια. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, Μαριάννα, καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα μας, κυρία Μαριάννα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να δούμε τους προσκεκλημένους μας, να τους καλημερίσουμε. Να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Μαρινάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι και πόσες ώρες χτυπήσατε χθες, κύριε Ηλιόπουλε. 3,5 μέτρησα καλά. Πηγαίναμε κοντά στις 4. Τα αεροπλάνο οριακά, φαντάζομαι, έτσι. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν. Πάμε από εδώ, πάμε από την κυβέρνηση να ρωτήσουμε. Πώς τον είδαμε τον κύριο Τσίπρα, καλώς, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι το να κάτσουμε να σχολιάσουμε τα οικονομικά πλέον δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, 4,5 χρόνια κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας και ήρθε μετά από 3 χρόνια από αυτά τα 4,5 που κυβέρνησε, 7,5 συνολικά, και είπε ή αντίθετα από αυτά που έκανε, είπε ή αυτά που έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση, αναφέρομαι στους διορισμούς, στους υγειονομικούς που έχει κάνει περισσότερους και στους εκπαιδευτικούς, και πράγματα τα οποία προφανώς ο ίδιος για άλλη μια φορά έδειξε είτε ότι δεν μπορούσε να τα κοστολογήσει ή απλώς δεν τα είχε κοστολογήσει. Ρε παιδιά, μετά, είναι δυνατόν δηλαδή μετά να πούνε... λένε 5 ο ένας και 20 ο άλλος. Κύριε Καμπουράκη, να δεχτούμε που δεν ισχύει αυτό. Νομίζω γιατί η αξιοπιστία στο μέσο Έλληνα πολίτη μεταξύ του κύριου Τσίπρα και του Υπουργείου Οικονομικών ή του Πρωθυπουργού δεν νομίζω ότι τίθεται σε σύγκριση στο μέσο Έλληνα πολίτη ποιος είναι αξιόπιστος και ποιος όχι. Ακόμα και ο κύριος Μητρόπουλος που βγήκε χτες. Δεν τον λες νεοδημοκράτη, δεν τον λες στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υπουργό. Είναι ένας από τους υπουργούς που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει όταν έγινε πρωθυπουργός. Και βγήκε και είπε, όχι για 20 και 25. Αντιπρόεδρος. Όχι για 20. Να σας πω κάτι. Ναι. Η αξιοπιστία. Πόσο είπε? Είπε πάνω από 40. Πάνω από 40. Είπε πάνω από 40. Ναι, μέσα στην τετραετία. Μέσα στην τετραετία. Ξέρετε κάτι. Η αξιοπιστία κρίνεται από επιμέρους. Και από αυτά που είπε χθες στη συνέντευξη τύπου και από όσα έχουν γίνει, εγώ θα σας πω μόνο τον τελευταίο μήνα. Μόνο τον τελευταίο μήνα έχουμε μέτρα που τα κοστολογούν 5 δις και μετά βγαίνουν 20, 30, 40 αναλόγως τις εκτιμήσεις. Όχι 5. Μισό λεπτό όμως, κύριε. Λένε συγγνώμη, κύριε Μαρινάκη, μισό λεπτάκι. Γιατί εδώ σου λέει ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Λέει αφορολόγητο 10% που αφορά τη μεσαία τάξη. 10.000, όχι 10%. 10.000. Λέει επίσης, επιστρέφω τα αναδρομικά. Είναι παθογένεια για την κυβέρνηση τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Και δεν σου το λέω εγώ. Το λένε οι ίδιοι άνθρωποι που έρχονται εδώ και σου λένε, παιδιά, μας είπατε θα πάρουμε αναδρομικά και δεν παίρνουμε αναδρομικά. Δεν τα πάρουμε με τη σειρά. Έρχεται και λέει, τα δίνω. Δεν τα πάρουμε με τη σειρά. Θα τα πάρουμε. Λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ένας νέος πολιτικός που εξελέγει αρχηγός του κόμματός του μετά τις εκλογές και βγαίνει με ένα πρόγραμμα. Έχει κριθεί ήδη μία φορά. Mm-hmm. Στους συνταξιούχους έκοψε το ΕΚΑΣ. Έκοψε τη σύνταξη χειρίας. Ναι, αλλά ούτε εσείς το επαναφέρατε. Μισό λεπτάκι. Δεν κόπηκε καμία σύνταξη χειρίας. Δεν κόπηκε καμία σύνταξη χειρίας, λέτε ψέματα. Δεν κόπηκε καμία σύνταξη χειρίας, λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Δεν κόπηκε καμία σύνταξη χειρίας. Δεν λέω καθόλου ψέματα. 850 εκατομμύρια τα οποία τα κόψατε. 850 εκατομμύρια τα οποία τα κόψατε. Εσείς είπατε, μισό λεπτάκι, δεν θα σας διακόψω. Εκτός αν θέλετε να πάμε έτσι, να μην κάνουμε διάλογο. Όχι, όχι, όχι. Λέτε συνέχεια ψέματα. Αλλά δεν θα σας αφήσουμε να μιλήσετε ποτέ. Δεν γίνεται έτσι. Μόνο ψέματα λέτε. Λοιπόν. Δεν βάλτε έκανε μας τίποτα. Και φυλακή. Μίλησε, μετά τις παρακολουθήσεις, μίλησε, βάλτε μας και φυλακή. Εντάξει, αφήστε για τις παρακολουθήσεις. Δεν σας συμφέρει το θέμα. Δεν θα συμφέρει πάμε το θέμα. Πάμε και εκεί όπου λοιπόν, θέλετε πάμε. Όπου λοιπόν, θέλετε, λοιπόν. Πάμε. Προσέξτε τώρα. Καταστρέφεται αρχεία και μιλάτε για παρακολουθήσεις. Τι είπε ο κ. Τσίπρας, θα μειώσουμε το φόρο για τα τρόφιμα.
Κανέναν φόρο δεν μείωσε. Αύξησε πάνω από 26 φόρους. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας? Θα κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ. 509 εκατομμύρια ευρώ χρεωμένη η ΔΕΗ και θα την κρατικοποιήσει ο κύριος Τσίπρας. Προσέξτε, μέσα σε ένα μήνα ο κύριος Τσίπρας έχει πει, και ο ΣΥΡΙΖΑ ευρύτερα, ότι είχαμε ένα νεκρό κοριτσάκι ψέματα. Αντί να ζητήσει συγγνώμη, το επανέφερε. Το είχε πει ο κύριος Μηταράκης. Το είχε πει ο κύριος Μηταράκης. 16 Αυγούστου. Ότι ήταν σε ελληνικό έδαφος οι μετανάστες. 16 Αυγούστου. Ότι δεν έχει παρακολουθήσει ούτε έναν πολιτικό. 16 Αυγούστου το έχει πει ο υπουργός σας. Λαφαζάνης, Λαφαζάνης έχει μείνει. Σαγιάς, ντροπή δεν σας έχει μείνει. Ντροπή αξιοπρέπεια δεν σας έχει μείνει. Δεν είναι πολιτικός. Δεν σας έχει μείνει αξιοπρέπεια. Λίγο μια στάλα αξιοπρέπεια. Ο ένας τον άλλον. Ψέματα και εκεί. Θα βγάλουμε, λέει, μέτρα 5,5 δις. Ψέματα και εκεί. Τι να συζητήσουμε? Δεν ισχύει τίποτα από λοιπόν, αυτά που λένε. Stop. Τάπατε. Εμείς λέμε κύριε αυτά λιόμπλε. Που λέμε και κλείνω, κύριε Καμπούρα. Ναι. Ποια είναι η διαφορά? Να σχολιάσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά που είπε πέρσι στη ΔΕΘ τα έκανε, αυτά που είπε πρόπερσι στη ΔΕΘ τα έκανε. Έχουμε μια οικονομία με ανάπτυξη 7,7%, έχει μειώσει πάνω από 50 φόρους, nice. Έχει διορίσει 22.000 εκπαιδευτικούς, έχει διορίσει μόνο φέτος η προκήρυξη είναι 5.500 υγειονομικοί. Απ' τη μία σχολιάζουμε κάτι το οποίο εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός και το κάνει πράξη, και απ' την άλλη σχολιάζουμε έναν πρώην Πρωθυπουργό, νυν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, που άλλα λέει, άλλα κάνει, nice. Και δεν λέει συγγνώμη για τίποτα. Λοιπόν, stop. Κύριε Λιόπουλε, απαντήστε. Λοιπόν, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα δείχνει πρώτα απ' όλα ότι κατανοεί το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ναι. Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ στο σταθμό σας που έλεγε καταιγίδα κρατικοποιήσεων στη Γερμανία. Ναι. Τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη? Το κράτος επανέρχεται στην ενέργεια. Γιατί δεν είναι ζήτημα απλά ενεργειακής ασφάλειας, είναι ζήτημα κρατικής ασφάλειας. Και ρωτάω κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι φυσιολογικό και ορθολογικό να δίνουμε 2 δις το Σεπτέμβρη για να συγκρατήσουμε τις τιμές, τα οποία 2 δις βγαίνουν από τους φόρους των πολιτών και πηγαίνουν στην εσχροκέρδεια, και δεν είναι φυσιολογικό με 400 εκατομμύρια να επανακτήσουμε τον δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ και να μπορούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές? Ναι, αλλά σας καταλογίζουν ότι αφήσετε χρεωμένη τη ΔΕΗ. Την ΔΕΗ την αφήσαμε λιγότερο χρεωμένη, πολύ λιγότερο χρεωμένη από ό,τι βρήκαμε. Η ΔΕΗ το 2015 είχε χρέος που ξεπερνούσε τα 4 δις. Εμείς καταφέραμε μέσα σε 4,5 χρόνια να μειώσουμε το χρέος της ΔΕΗ πάνω από ένα δις, να γίνουν 2,5 δις επενδύσεις και να μην αυξηθεί να το ρεύμα. Ρε, να κρατικοποιηθεί, ρε παιδί, άμα κρατικοποιηθεί, να μην αυξηθεί το ρεύμα. Προφανώς. Προφανώς. Ξεκάθαρα. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Αυτή τη στιγμή, μέσα στον Αύγουστο, βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ, της Eurostat. Η Ελλάδα έχει 200% αύξηση στο φυσικό αέριο, μέσω ευρωπαϊκός όρος είναι στο 60%. Γιατί έχουν ιδιωτικοποιηθεί δίκτυα, γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Ταμείο ανάκαμψης. Βγήκαν τα πρώτα στοιχεία. Από τα 450 εκατομμύρια που εγκρίθηκαν τα πρώτα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, πάνε σε 13 επιχειρήσεις. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι το 90% της χώρας, είναι καθολικά αποκλεισμένη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απλώς τους λέει, δώστε σχέδια και θα πάρετε. Ξέρετε ποιον το πρόβλημα. Αυτά είναι στοιχεία. Αυτά είναι στοιχεία. Η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία στο δόγμα ή προσαρμόζεστε ή πεθαίνετε. Είναι εντελώς διαφορετικά την πραγματικότητα. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λέει θα πεθάνετε. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα σοβαρά λεφτά. Μιλάτε. Πού θα βρούμε σοβαρά τα λεφτά μιλάτε. Για ο να αποσυνδέσουμε. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, κύριε Λεόπουλε. Σας παρακαλώ ο ίδιος λίγο. Ο κύριος Τσίπρας. Ακούστε λίγο. Και ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αδικήσαμε τη μεσαία τάξη. Ακούστε λίγο. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι χάσαμε τις εκλογές επειδή δεν λέω το ρήμα τη μεσαία τάξη. Και έρχεστε και μιλάτε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακούστε λίγο. Λέμε τώρα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα 10 χιλιάρικα, το οποίο μπορεί να χτίζεται με πλαστικό χρήμα, υπάρχουν πλέον αντικειμενικοί κανόνες κτλ. Με ελέγχους ένα. Προφανώς. Πόσο κοστίζει αυτό? Είναι στα 200 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτά τα μέτρα δεν είναι εφαρμόσιμα και συγκεκριμένα και να μιλήσουμε για αξιοπιστία. Δεν είμαστε εμείς που αφήσαμε ποτέ τη χώρα με 15% έλλειμμα. Δεν είμαστε εμείς το κόμμα το οποίο χρωστάει 390 εκατομμύρια στις τράπεζες και έχει φεσώσει τον ελληνικό λαό και δεν θα πληρωθούν ποτέ. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν είμαστε Λιόπουλε. Εμείς το κόμμα που αφήσαμε χρεοκοπημένη τη χώρα το 2014. Άρα στο ζήτημα της αξιοπιστίας στα δημοσιονομικά, ακούω τον κύριο Σταϊκούρα. Τον κύριο Σταϊκούρα, μια φορά το μήνα, ευχαριστεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που το άφησε 37 δις στα ταμεία και μπορεί αυτή τη στιγμή η χώρα το εντελώς να μην έχει πρόβλημα για δανεισμό. Το θέμα γιατί, είναι ότι εδώ γιατί λέει... η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και κλείνω με αυτό, άφησε 37 δις, άφησε 12 τρίμηνα
ανάπτυξη και άφησε ρυθμισμένο χρέος με κλειδωμένο το 80% με επιτόκιο 1%. Τι έφερε η Νέα Δημοκρατία? 7 δις παραπάνω φόρους μόνο στο 8μηνο. 7 δις παραπάνω φόρους. Αυτή είναι η ουσία. 25% αυξημένη. Αυτή είναι η ουσία. 25%. 25%. Ο πρώην πρωθυπουργός. 25% αυξημένη φόρη σε σχέση με πέρσι, ενώ ο πληθωρισμός είναι 12%. Γιατί λαϊλατούν την κοινωνία. Αυτή είναι η ουσία. Απαντώ. Αυτή είναι η ουσία, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τα βασικά της οικονομίας. Και δεν το λέει ο κ. Ηλιόπουλος. Επειδή δεν χρωστάμε 390 εκατομμύρια στις τράπεζες. Εντάξει, εσείς την καταλαβαίνετε πολύ καλά. Το είπατε αυτό. Λοιπόν, δεν το είπε ο κ. Ηλιόπουλος. Το είπε ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Είπε 7 δις φόροι παραπάνω. Τι είπε λοιπόν ο κ. Τσίπρας? Ότι δεν ισχύει αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ότι έχει μειώσει πάρα πολλούς φόρους. Γιατί, ενώ έχει μειώσει πάνω από 50 φόρους, γιατί έχουμε παραπάνω έσοδα στους φόρους. 7 δις, λέει ο κ. Τσίπρας. Ίσα-ίσα, ένας από τους λόγους για τους οποίους μειώνονται οι φόροι είναι για να έχουμε λιγότερους φόρους όλοι οι πολίτες και να αυξηθεί η εισπρακτική ικανότητα του κράτους. Ο ΦΠΑ. Αυξάνεται ο ΦΠΑ. Το... Είναι δίκαιος φόρος ο ΦΠΑ. Μειώθηκε ο ΦΠΑ. Που είναι 2,5 δις πάνω. Είναι μαθήματα δημοτικού στην οικονομία. 12% πληθωρισμό, κύριε Μαρινάκη. Θα είχατε κοπεί. Θα είχατε κοπεί στο πρώτο έτος. Θα είχατε κοπεί. Γιατί μειώνουμε μάλλον τους φόρους? Περνάτε μαθήματα όπως η ΟΝΕΤ που περνάγατε με σκονάκια. Περάσατε μαθήματα, κύριε Μαρινάκη. Με τα σκονάκια της ΟΝΕΤ περάσατε τα μαθήματα. Με τα σκονάκια της ΟΝΕΤ. Εγώ προσωπικά. Με αυτά που λέτε. Προσέξτε. Με αυτά που λέτε, μάλλον έτσι εγώ, θα περάσατε. Ηλιόπουλε, εγώ, κύριε Ηλιόπουλε, έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο. Δουλεύω από 22 ετών, έχω ένσημα. Έχω τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, έχω ένσημα. Έχω δικό μου γραφείο και έχω ένσημα. Μην βάλουμε να μετρήσουμε τα ένσημα, γιατί εγώ δεν είμαι από τα 22 μου σε πορείες με πανό. Εντάξει, εγώ δουλεύω. Είναι πρόβλημα η δημοκρατία για σας. Είναι πρόβλημα η δημοκρατία για σας, κύριε Μαρινάκη. Αν θεωρείτε ότι ο καθένας πήρε έτσι πτυχίο, να πάτε να το πείτε και να πάτε στον εισαγγελέα. Η παράταξή σας έχει διαλυθεί. Θα μάθετε να σέβεστε. Μισό λεπτό. Εδώ δεν είναι γενική συνέλευση. Εσείς με προσβάλλετε. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν στη σοβαρή συζήτηση. Κύριε Λιόπουλε. Εννοούσε ότι ο ίδιος προσωπικά. Όχι, η παράταξή του. Η παράταξή μου, τι με σκονάκια έπαιρνε η παράταξή μου. Μα είναι η ΑΣΟΕ σας λέει κάτι. Η ΑΣΟΕ σας λέει κάτι. Έχετε διαλυθεί. Δεν είστε 5 χρονών, παιδάκι. Ηρεμήστε. Δεν σας λέει τίποτα η ΑΣΟΕ. Δεν ξέρετε την ΑΣΟΕ. Ένα υποτίθεται σοβαρό κόμμα. Δεν την ξέρετε την ΑΣΟΕ, κύριε Μαρινάκη. Αλλά τουλάχιστον σοβαρό κόμμα. Επί της αρχής δεν χρωστάμε 390 εκατομμύρια στις τράπεζες, κύριε Μαρινάκη. Σας απάντησα λοιπόν για τους φόρους. Είναι πάρα πολύ. Απλά αν δεν το καταλαβαίνετε, το κρίνουν οι πολίτες. Δεν είναι αποτέλεσμα της άκουσης του ΦΠΑ. Άρα ο κόσμος περνάει καλύτερα. Άρα ο κόσμος περνάει καλύτερα, κύριε Μαρινάκη. Έχει αυξηθεί. Το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί. Μισό λεπτό. Έχει αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας. Η ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο ήταν 7,7%. Η χώρα μας καταγράφει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη σταθερά κατά μέσο όρο τα τελευταία 3 χρόνια. Αφού είχε υπογράψει μεγαλύτερη ύφεση. Μειώνει μεγαλύτερα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα την ανεργία. Έχει καταφέρει, παρά το γεγονός ότι έχουμε παγκόσμιες, έχει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη 5,5-6 μονάδες τα τελευταία 3 χρόνια. Πολύ μικρότερη ανεργία από ό,τι παραδώσατε εσείς. Έχει πόσο είχαμε παραλάβει, κύριε Μαρινάκη, δεν προσγειωθήκατε το 19 στη χώρα. Ποιος χρεοκόπησε το 9 τη χώρα? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι, κύριε Στάδη. Δεν προσγειωθήκατε το 19 στη χώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ελάτε, κύριε Μαρινάκη. Αντί να μιλάμε για μπροστά, λέμε για πίσω. Και μιλάει για πίσω ποιος, ο εκπρόσωπος του κόμματος. Μα και εσύ δούλες τώρα για το 15 και το 14. Εσείς ξεκινήσατε, κύριε Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, είστε εκπροσμένοι στο 15. Μπροστά πάμε. Πάμε μπροστά. Και στους δυο. Πάμε μπροστά. Πάμε μπροστά, λοιπόν. Πάμε μπροστά. Πάμε μπροστά. Λέει ότι εμείς παραλάβαμε το μαξιλαράκι. Το έχει αποδομήσει σημείο-σημείο αυτό ο κ. Σταϊκούρας και έχει πει το αντίθετο. Μάλιστα, αν αθροίσει κανείς τα χρήματα που έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν θα μας τρελάνετε, κύριε Μαρινάκη. Αν αθροίσει κανείς τα χρήματα που έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, των οικονομικών συνεπειών και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πληθωριστικής κρίσης, όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει μειωθεί το χρέος της χώρας στην αρτή του ΑΕΠ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Δεν χρεώνουμε παραπάνω τη χώρα. Ναι. Θα καταλάβει ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Όπερ. Και εφαρμόζουμε την πολιτική που λέγαμε το 19. Δεν νομίζω να εφάρμοσε ο κύριος Τσίπρας την πολιτική που είπε πριν βγει στις εκλογές. Δεν μας είπε για τον Ένθια προχθές στην ομιλία του και τον κατήργησε. Τα 37 δις τώρα, μίλε. Τα 37 δις υπήρχαν στο ταμείο. Δεν ήταν 37 δις, κύριε Στάθη. Όχι, αλλά δεν ξέρω αν είναι. Υπήρχαν στο ταμείο. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 3 χρόνια. Έχει περάσει μία κρίση μετά την άλλη. Έχουν στηριχθεί Έλληνες πολίτες. Δεν έχει χαθεί ούτε μία θέση εργασίας. Έχουν μειωθεί τόσοι φόροι.
Έχει ανάπτυξη η χώρα μας. Τα μάτια στη Μαλαματίνα, τι είναι που δεν έχει αυτή μια θέση εργασίας. Με τον νόμο Χατζηδάκη απορρίπτεται τον κόσμο. Βγαίνει νόμιμη απεργία. Βγαίνει νόμιμη απεργία και στέλνετε μάτια. Στέλνετε μάτια. Αλήθεια. Στέλνετε μάτια στη Μαλαματίνα και λέτε δεν έχει χαθεί ούτε μια θέση εργασίας. Πηγαίνετε πείτε το στα λοιπάσματα στην Καβάλα. Πηγαίνετε το πείτε το εκεί ότι δεν έχει χαθεί μια θέση εργασίας. Μισό λεπτάκι. Αλλά δεν μπορείτε να πάτε εκεί. Προφανώς δεν μπορείτε να πάτε εκεί. Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος Χατζηδάκη. Προφανώς δεν μπορείτε να πάτε εκεί. Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος Χατζηδάκη. Ατομικές συμβάσεις εργασίας και δεν είναι νόμος Χατζηδάκη. Ατομικές συμβάσεις εργασίας του οποίου ψηφίσατε. Ατομικές συμβάσεις εργασίας και επί των ημερών σας. Ατομικές συμβάσεις εργασίας, κύριε Μαρινάκη. Ατομικές συμβάσεις εργασίας. Έχετε διαλύσει την εργασία, την επιδότηση εργασίας. Δεν είστε πλέον, ελπίζω να επιστρέψετε εκεί, αλλά ακόμα δεν είστε πλέον το κόμμα του 30% που μπορούσε να λέει ό,τι θέλει. Κύριε Μαρινάκη, αντιπολίτευση θα είστε στις επόμενες. Κονέψτε το σιγά-σιγά. Θα το κρίνει ο ελληνικός λαός τι θα είμαστε. Αυτή τη στιγμή προς το παρόν, όλες οι δημοσκοπήσεις. Και μετά θα προχωρήσουμε και στην προανακριτική και για τον κύριο Δημητριάδη και για τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε όλα σιγά-σιγά. Επειδή πετάτε ονόματα. Εμείς έχουμε στην παράταξή μας ανθρώπους. Δεν πετά ονόματα. Αναφέρομαι στον άνθρωπο, που λόγω πολιτικής δηλείας του τα έχετε χρεώσει όλα. Λόγω πολιτικής δηλείας του τα έχετε χρεώσει όλα. Ότι δεν έχουμε παρακολουθήσει επί των ημερών μας κανένα πολιτικό. Να το ακούσει ο κόσμος. Πέραν του λογισμικού πήγασος που αγοράστηκε επί των ημερών είστε σας. Ψεύτης. Είστε ψεύτης. Έχουμε το Σαγιά. Είστε ψεύτης. Είστε απατεώνας. Έχουμε το Πιτσιόρλα. Θα στο επιστρέφω. Αγοράστηκε το λογισμικό πήγασος. Πού το διαβάσατε. Σημαντικά. Ρεπορτάζ στα νέα. Citizen Lab. Διαβάσατε έρευνα. Μόνο τον τίτλο ή το ρεπορτάζ, κύριε Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, μην διαβάζετε τις σελίδες στην ΕΕΠ εκπροσώπου της Ισραηλινής εταιρείας που φαίνεται να πραγματοποιήθηκε το 2007. Φέρετε να. Πώς κλείνει το ρεπορτάζ. Πώς κλείνει το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχουν συμπεράσματα, κύριε Μαρινάκη. Ναι. Διαβάζετε πηδώντας σελίδες. Μόνο τους τίτλους διαβάζετε, κύριε Μαρινάκη. Γιατί βαριέστε. Το 17. Μόνο τον τίτλο διαβάσατε που δεν έχει σχέση με το κείμενο. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Τι θυμάστε. Γιατί υπάρχει ο φάκελος του 16. Θέλει να κάνει μήνυση στον Αλέξη Τσίπρα, το θυμάστε. Ο φάκελος του 16, γιατί υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει ο φάκελος του Αντρουλάκη. Για πείτε μου λίγο. Γιατί υπάρχει ο φάκελος του Πιτσιόρλα και δεν υπάρχει ο φάκελος του Ανδρουλάκη. Πήγατε για πείτε μου λίγο. Το φάκελο για πείτε μου λίγο. Γιατί ο διοικητής της ΕΕΠ επί Σαμαρά. Γιατί ο διοικητής της ΕΕΠ επί Τσίπρα μιλάει. Αλλά ο δικός σας διοικητής καλύπτεται από το απόρριτο. Για πείτε μου λίγο, κύριε λοιπόν, Μαρινάκη. Πάμε να απαντήσω. Καταρχάς το απόρριτο είναι κάτι το οποίο το σεβόμαστε. Ο καθένας κρίνεται γι' αυτό. Η υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη αναδείχθηκε από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λέτε, ρε παιδιά. Από τον ίδιο, βεβαίως. Σε ποια χώρα ο ίδιος είστε. Βγήκε, στην Ελλάδα είμαστε. Σε ποια χώρα εσείς είστε, ρε παιδιά. Χώρα. Πήγε ο άνθρωπος, έκανε από τον μήνυση. Ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λέγατε ότι παραιτήθηκε ο Δημητριάδης για λόγους τοξικότητας και μετά βγαίνει από δύο μέρες ο Μητσοτάκης και λέει τον παρέτησα γιατί αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Σε ποια χώρα είστε, ρε παιδιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε στον ελληνικό λαό και μίλησε. Για την νόμιμη επισύνδεση ποιος που είναι νόμιμη. Εσύ λέγατε ότι παράνομη, τελικά είναι νόμιμη. Ποιο είναι ο λόγος. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κληθεί να ενημερωθεί αρμοδίως πάνω από ένα μήνα. Ενάμιση μήνα. Τα ίδια λέμε όμως. Δεν μιλάμε τα ίδια. Εδώ πέρα έχουμε μια άλλη περίπτωση. Εδώ έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος βγαίνει κατηγορηματικά για 50.000 νόμιμες επισυνδέσεις επί των ημερών του και λέει: αποκλείεται να έχει παρακολουθηθεί επί των ημερών μου οποιοδήποτε πολιτικός. Και έχει βγει προγενέστερα και μεταγενέστερα. Και μεταγενέστερα. Αν ψάχνετε για ανθρώπους που δεν εντολή, μιλήστε με τον κύριο Μητσοτάκη. Οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον κύριο Τσίπρα, την κυβέρνησή του, ότι τους παρακολουθούσε. Μιλάτε για ειδικά δικαστήρια. Κάντε εξεταστική. Μιλάτε για ειδικά δικαστήρια. Σήμερα έχετε ένα πρώην υπουργό κατηγορούμενο. Θα δούμε αν είναι ένοχος ή όχι. Κύριε Μαρινάκη, θα αποχαρακτηρίσετε τα έγγραφα που σας ζητάμε. Αποχαρακτηρίστε τα έγγραφα και κάντε εξεταστική. Αυτή τη στιγμή γίνεται εξεταστική. Και ρωτώνται όλοι. Πάντως, ο διοικητής της ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Για υπόθεση έτσι, στην οποία φτάνει στην δικαιοσύνη, σωστά. Ο ίδιος ο κ. Πιτσιόρλας θα κάνει μήνυση. Για υπόθεση. Θα κάνει μήνυση. Είναι φτάσει στη δικαιοσύνη από αυτή την υπόθεση. Θα κινηθεί. Θέλετε εσείς έναν πρωθυπουργό να σταματάει έρευνες, αυτό θέλετε. Τι είναι, ποιο σταματάει έρευνες. Δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Το αντίθετο συμβαίνει. Σας λέω ότι εμείς. Είναι μια έρευνα η οποία ξεκινάει από το 2013. Προκαλέσαμε τη συζήτηση. Εμείς προκαλέσαμε τη συζήτηση για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Αφού κρύβεστε πίσω από τα πόρυτα, κύριε Μαρινάκη. Δεν είναι μόνο Πιτσιόρλας, κύριε Καμπουράκη. Κρύβεστε πίσω από τα πόρυτα. Η ζωή Κωνσταντοπούλου βγήκε πριν από δύο εβδομάδες και είπε ότι ζήταγε ο Αλέξης Τσίπρας να της δείξει παρακολουθήσεις.
συγκεκριμένα και ότι έλεγε και η ίδια για τον πρόεδρο της Βουλής. Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν πρέπει εδώ πέρα να γίνει μια συζήτηση. Για όλα να γίνει συζήτηση. Να γίνει, αλλά να δοθεί. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μισό λεπτό, κύριε Μαρινάκη, να δοθεί. Ο Λαφαζάνης επιμένει. Επιμένει υπουργός και αυτός. Και είπατε και εξεταστική. Το ερώτημα είναι. Το ερώτημα γιατί είναι, δεν κάνετε εξεταστική. Είναι πολύ μονότονο για εμάς δημοσιογράφους να το λέμε συνέχεια, αλλά πράγματι είναι μονότονο. Αλλά ο Ανδρουλάκης θα κατέβει στις εκλογές χωρίς να ξέρει ο ελληνικός λαός γιατί παρακολουθείται. Να πάει να ενημερωθεί, κύριε Στάθη. Μα, να ποια είναι η νόμιμη διαδικασία, κύριε Μαρινάκη. Να πάει να ενημερωθεί αρμοδίως με τον δικηγόρο. Πώς είναι η νόμιμη διαδικασία. Να πάει να ενημερωθεί. Πού? Εκεί που τον έχουν καλέσει. Πού τον έχουν καλέσει. Που τον έχουν καλέσει. Αυτό είναι παράνομο, δεν μπορεί να ενημερώσει. Δεν είναι παράνομο. Δεν είναι παράνομο. Η διάταξη που άλλαξε το 2021 για την εθνική ασφάλεια δεν απαγορεύει την ενημέρωση. Το έχουμε πει. Κατήργησε την αυτοδίκαιη ενημέρωση. Να ρωτήσω κάτι. Είπε ο κύριος Τσίπρας, εγώ το θεωρώ σοβαρό, γιατί ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο, ότι δεν μιλάει για κυβέρνηση προοδευτική. Αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο, έτσι. Δηλαδή, για την περίπτωση, λέμε, πού, διότι όλες τις περιπτώσεις, δεν σκοπεύετε εσείς να πείτε, εμείς, έτσι. Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν θα είστε πρώτοι, εντάξει. Είμαστε ναι. Κάτι, το, και ναι. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λέμε ότι η χώρα μπορεί να έχει κυβέρνηση από την απλή αναλογική. Το λέμε αυτό. Δηλαδή δεν θεωρούμε ότι η σταθερότητα χτίζεται με 50 αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται, είπαμε, δεν πάμε για κυβέρνηση τιμένων. Λέμε ότι η πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής θα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε σε αυτή τη ΔΕΘ. Είδατε, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα ήταν μια καθαρά προγραμματική ομιλία. Τι θα κάνουμε στα ζητήματα του κράτους δικαίου, τι θα κάνουμε στην ενέργεια, τι θα κάνουμε στα εργασιακά. Ξεκαθαρίζει τουλάχιστον αυτό το τοπίο. Έτσι ώστε να είμαστε πρώτοι για να διεκδικήσουμε να φτιάξουμε το συμμαχικό σχήμα που θα μπορέσει να συγκροτήσει αυτό που λέμε προοδευτική κυβέρνηση. Άρα, αν ο Μητσοτάκης δεν πάρει την πρώτη εντολή στην απλή αναλογική, πες ότι είναι πρωτοκόμμα. Και δεν την πάρει. Δεν την παίρνετε να διερευνήσετε. Δίνουμε τη μάχη αυτή τη στιγμή. Εντάξει, εσείς δεν δίνουμε τη μάχη για να κερδίσουμε. Έτσι πιστεύουμε, αν θέλετε να το κάνουμε και μαθηματικά, έτσι θα βγαίνουν και τα νούμερα. Εδώ που τα λέμε. Μη συζητάμε εκτός πραγματικότητας. Απ' την άλλη, να σας πενθυμίσω, η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, το εκλογές σημαίνει 2 με 3 μήνες αστάθεια, στην πραγματικότητα δείχνει την απομόνωσή του. Ο μόνος δυνητικός σύμμαχος αυτή τη στιγμή είναι η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Δεν έχουν άλλο σύμμαχο. Ναι, απαντήσω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο 50 δεν τους αρέσει τώρα, ενώ 8 μήνες δεν το άλλαξαν και ξανακυβέρνησαν με τον πόνους των 50 ευρώ. Ας το πάλι λοιπόν, αυτό. Πάμε εδώ. Τι λέει ο Τσίπρας? Ότι εγώ, αν είμαι πρώτος στην απλή αναλογική, θα κάνω μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ήδη έχει πει ο κύριος Κουτσούμπας ότι δεν πρόκειται να γίνω το δεκανίκη ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Έξω ο Κουτσούμπας. Και ο Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θα χαρίσω πρωθυπουργικές καρέκλες ούτε στο Μητσοτάκη ούτε στο Τσίπρα, αλλά και αυτό που λέει ουτοπικό είναι. Άρα ούτως ή άλλως, de facto, πέραν το ότι δεν θα είναι πρώτος ο κύριος Τσίπρας, δεν το λένε ούτε δημοσκοπήσεις φύλλα προσκύμενων εφημερίδων στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ούτε αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν το λένε. Καμία δημοσκόπηση δεν το λέει. Γιατί έχεις 8 μήνες ακόμα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Άρα πράγματι, τι είναι η απλή αναλογική? Είναι μια πρώτη διαδικασία που εκεί σίγουρα πρέπει να είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν τίθεται θέμα για την πρώτη θέση, ούτως ώστε να οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων στις δεύτερες εκλογές. Και τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος φαίνεται ότι έχει την πολιτική κυριαρχία σε όλες τις μετρήσεις, ότι εγώ δεν θα πάρω αυτό το ρίσκο και θα κάνω τις εκλογές στην ώρα μου. Τι άλλο λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι αυτό που έλεγα πριν από 3 χρόνια για τον εκλογικό νόμο, αυτό λέω και τώρα. Έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά τη συνέπεια. Αυτό είναι. Σε αυτό έχει μια συνέπεια. Πάντα έλεγε στο τέλος. Για τον Τσίπρα ο καλύτερος εκλογικός νόμος είναι αυτός που το συμφέρει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, κύριε Λεόπουλο. Πλάκα μας κάνετε. Κυβερνήσατε με τους 50 έδρες. Είπατε να έρθουμε να αλλάξουμε μαζί τον εκλογικό νόμο. Και μιλάτε εσείς για μας. Ανοίξατε ολόκληρη συζήτηση. Να ξεφτυλίσετε θεσμικά τη χώρα. Να είστε οι πρώτοι που θα ψηφίσετε 2 φορές εκλογικό νόμο. Μας κάνετε κάλεσμα να έρθουμε να τον αλλάξουμε παρέα. Και μας μιλάτε για εκλογικούς νόμους. Ναι, κύριε Λεόπουλο. Λίγο ντροπή. Εσείς κυβερνήσατε με τον Πάνο Καμένο. Λίγο ντροπή. Κυβερνήσατε με τον Πάνο Καμένο. Συμφωνία των Πρεσπών. Συμφωνία των Πρεσπών. Ήσασταν μαζί με τους νεοναζί στη Συμφωνία των Πρεσπών. Στην πλατεία με τους νεοναζί. Δεν ξέρετε. Είστε ψεύτης και απατεώνας και σας το λέω με όλο το βάρος που έχουν αυτές οι λέξεις. Και στη συνέχεια. Οι χρυσαυγίτες δεν ήρθαν ποτέ στο Σύνταγμα. Ακόμα σας πονάει αυτό. Εσείς ήσασταν στο Σύνταγμα. Ο Σαμαράς ήταν στο Σύνταγμα. Σας το επενθυμίζω. Θυμάστε ότι η Σαμαρική ήταν στο Σύνταγμα. Το θυμάστε ότι η Σαμαρική ήταν στο Σύνταγμα. Και εσείς κυβερνήσατε με τις 50 ίδρες.
Το θυμάστε ότι η Σαμαρά ήταν αντιμνημονιακή. Το θυμάστε αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς. Ξεχνάτε το αντινιούς και αυτά που καλούσαν στο Σύνταγμα. Τα έχετε ξεχάσει αυτά. Να απαντήσω. Επειδή αφορούν την παράταξή σας. Κάνετε τον Κινέζο τώρα. Που είναι και τη μόδα η Κινέζη. Δεν κάνουμε τον Κινέζο. Κάνετε τον Κινέζο τώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς, σταματήστε να προσβάλλετε. Δεν έχει επιχειρήματα. Δεν σας προσβάλλω. Δεν μπορείτε να προσβάλλετε. Προεκλογικά το 12. Είπε, πήγε στον ελληνικό λαό και είπε ότι θα εφαρμόσει την πολιτική των μνημονίων μέχρι να τελειώσουν τα μνημόνια. Σωστά. Ο Αλέξης και ψηφίστηκε δεύτερη φορά και έγινε πρωθυπουργός. Ο Αλέξης Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός για να σκίσει τα μνημόνια. Τελείωσε τα μνημόνια και μας φόρεσε το τρίτο των μεγαλύτερων του αχρίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαθηματικά δεν ξέρετε, είναι φανερό. Καλημέρα, Μισάν Φωτέρους. Ευχαριστούμε καλά. Επανερχόμεθα. Επανερχόμεθα, ναι. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Έτσι. Εντάξει, χαρά του πολιτικού συντάκτηνα. Αλήθεια. Λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, σήμερα, ναι. Τι ώρα? 6 παρατέταρτο. 6 παρατέταρτο ξεκινάει. Ο έρωτας φυγάς στο Open. Φοβερή σειρά, παιδιά. Έχω δει πλάνα, εγώ πρέπει να σου πω. Έχεις? Έχω δει. Πλάνα. Ναι. Μπράβο. Φοβερό λοιπόν, γύρισμα. Και έχουμε εδώ πέρα, χαρά μας και τιμή μας, την κυρία Ντάνη Γιαννακοπούλου. Γεια σου, Ντάνη μου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Λοιπόν, η οποία είναι πρωταγωνίστρια εκεί μέσα στον έρωτα φυγά. Βέβαια. Και θα μας πει τι. Ζει έναν έρωτα φυγά, παιδί μου. Α, ναι. Εσύ ερωτεύεσαι? Ναι, εγώ ερωτεύομαι τον Μάρκο που τον υποδίεται ο Σταύρος ο Σβίγκος. Συμβαίνει ένας φόνος και τρεπόμαστε σε φυγή. Δεν σκοτώνεστε μεταξύ σας? Όχι, 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 όχι ακόμα τουλάχιστον. Α. Είναι ένας έρωτας ο οποίος ζει επικινδύνος. Ναι. Α. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά έχει φοβερή πλοκή, μαθαίνω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή και εγώ με το παίρνω τα σενάρια, τα διαβάζω όπου κι αν είμαι και στο αυτοκίνητο σταματάω μαλάρι. Έχεις αγωνία να δεις τι θα γίνει παρακάτω. Έχω δηλαδή αγωνία να δω τι θα γίνει παρακάτω και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Συμβαίνουν συνέχεια ανατροπές. Σε ποια χρονική περίοδο είμαστε? Είμαστε στη δεκαετία του 50, ναι. Σε αυτή την ωραία δεκαετία οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Και υπάρχει όλο αυτό το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο στη σειρά μας. Ξεκινάει η σειρά από την Αθήνα, δύο ερωτευμένα παιδιά, δύο ερωτευμένοι νέοι ενήλικες. Γίνεται αυτός ο φόνος και τρέπονται σε φυγή και πάνε στη Μεσσηνία. Για να κρυφτούν, βασικά, να προστατευθούν. Έτσι? Για να προστατευθούν. Έχετε οικογένεια ή είστε στη δημιουργία ακόμα? Είστε όχι, είναι ένα ζευγάρι που δεν έχει παντρευτεί ακόμα. Εκεί που χορεύετε με τη βροχή, σας βρέχανε με λάστιχο? Μας βρέχανε με λάστιχο, ήταν τεχνητή αυτή η βροχή. Τι τραβάτε και ζητά γυρίσματα. Αφήστε, έχω πέσει από ποτάμια, έχω κολυμπήσει, με βρέχουν, αλλά είναι πραγματικά τα πιο ωραία γυρίσματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Α, είναι κινηματογραφικά. Είναι πολύ κινηματογραφικά. Ναι. Α, γι' αυτό είναι ωραία. Ναι. Κάτσε είναι να δούμε. Κάτσε να δούμε. Κοντρόλ, για βάλτε εδώ να δούμε λίγο, να απολαύσουμε. Είπες ότι θα πάμε να δούμε το χορεύοντας στην βροχή. Και θα πάμε πιο μετά. Μην αλλά καθυστερούμε, θα χάσουμε την προβολή. Ω, τίποτα δεν θα χάσουμε. Θέλω να πάμε κάπου να σου δείξω κάτι. Μαζί σου πάω και στην άκρη του κόσμου. Καλά, δεν χρειάζεται να πάμε και τόσο μακριά. Κάτσε. Για να φοβέσμε. Με τα λουλούδια που σ' αρέσουν. Εσύ. Μα δεν έχουμε κάποια επέτειο. Είναι μια επέτειο. Δεν είναι κάποια επέτειο, δεν γνωριστήκαμε σαν σήμερα. Είναι μια που θα τη γιορτάζουμε από εδώ και πέρα. Αλεξανδρά. Θες να γίνεις η γυναίκα μου? Πες κάτι, ναι, ίσως όχι. Άκου τι λέει. Νομίζω πως λέει ναι. Ναι, δεν σου λέει μόνο κάτι. Εγώ συγκινούμαι με τέτοια στιγμή. Άμα αρέσει, αλήθεια. Α, και όμως συγκινήθηκε, παιδιά. Παιδιά, θα βάλω τα κλάματα εγώ. Άμα, έρωτες, άμα γίνονται προτάσεις, ας πούμε, αυτό, γιατί είναι συγκινητικά πράγματα. Εγώ να σου πω κάτι. Μου άρεσε που δεν ήταν η Αμερικανιά του Γονατίζο που την έκανε τη σκηνή, ναι, όρθιο. Ναι. Μου άρεσε αυτό που το έκανε. Τι σου άρεσε? Που δεν έκανε την Αμερικανιά του Γονατίζω, ρε φίλε. Το έκανε ελληνικά. Όρθιο τυπτό, την ανέβασε στο θρόνο της.
Και έτσι είπε, ορίστε, θέλω να σε παντρευτώ. Ήταν το ελληνικό στοιχείο εκείνη την εποχή πιο έντονο από ότι... Μουστακές και λοιπά. Ναι. Και είστε και ωραίο ζευγάρι, πρέπει να σου πω. Και οι δύο είστε πολύ ωραίοι. Έχουμε συνεργαστεί και στο θέατρο με το Σταύρο, οπότε αμέσως είχαμε ωραία επικοινωνία. Δώσε μας ένα στοιχείο, πώς εξελίσσεται λίγο παρακάτω. Όσο μπορείς, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια στάση και κλείνεστε, δηλαδή. Κλεινόμαστε κάπου σε ένα χωριό στη Μεσσηνία, στην επαρχία. Σε ένα κτήμα που ανήκει σε κάποιου μεγαλογιοκτήμονες. Το φόνο ποιος τον κάνει? Το φόνο τον κάνει ο Μάρκος. Ο Μάρκος? Για να με σώσει, ναι. Για να σε σώσει. Ναι. Έγινε φωνιάς για να τη σώσει. Αχ. Ορίστε, είδες. Αυτή είναι η μοίρα μας. Οπότε είστε κυνηγημένοι πλέον. Είμαστε κυνηγημένοι. Αλλάζετε ονόματα και τέτοια? Όχι, αλλά υποκρινόμαστε ότι είμαστε αδέρφια. Γιατί... Τότε δεν υπήρχαν στα κινητά να σε, το στίγμα σου κλπ. Το 50. Αυτά, όχι, δεν υπήρχαν. Αλλά δεν μπορούσες και να πεις ότι είσαι με κάποιον αν δεν είσαι παντρεμένος. Ειδικά σε μια επαρχία. Οπότε λέμε ότι είμαστε αδέρφια για να μην μας κυνηγούν. Και πηγαίνουμε στη δούλεψη της Μαριέτας και του Ιάσονα, της Πεμιζούνη και του Αντώνη Καριστινού. Και εκεί αρχίζει και μπλέκεται και ερωτικά. Μπλέκονται τα πράγματα, έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Είναι γοητευτική εποχή τηλεοπτικό-κινηματογραφικά πάντως. Αυτό το 50-60 είναι κινηματογραφικό. Έχει μια γοητεία, μια αυτή. Έχει μια ησυχία. Έχει μια ηρεμία. Δεν υπάρχει τόσο θόρυβος, δεν υπάρχει τόση ταχύτητα που ζούμε σήμερα. Υπάρχει ένας ρομαντισμός. Και... Με μια εφημεριδούλα γινόντουσαν όλα. Μια εφημεριδούλα. Υπόσχεται και πρωτοσέλιδα, όπως είπε, που είναι καταζητούμενος. Εγώ που είδα προηγουμένως. Ναι. Είναι ο Μάρκος καταζητούμενος. Ναι, πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες, ότι καταζητείτε. Ναι. Και βέβαια, ναι. Ωραία. Ζουν διαρκώς κινδύνους, έρωτες και πάθη. Άρα αυτό καταλαβαίνεις τι εσωτερώνει είναι. Και για το κοινό είναι. Τι πλοκή είναι αυτή για το κοινό. Νομίζω ότι η σειρά, επειδή έχουμε δει κομμάτια από τα γυρίσματα, θα πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Κι εγώ πιστεύω ότι αυτή η σειρά αξίζει να πάει καλά. Έχουμε όλοι κοπιάσει πολύ για αυτή τη σειρά. Δηλαδή, πόσες ώρες δουλεύετε δηλαδή? 10-11 τη μέρα. Σε γυρίσματα καθημερινά. Ναι, καθημερινά. Είναι δύσκολο πράγμα. Κάθε μέρα τώρα. Δύσκολο πράγμα. Και πόσα επεισόδια έχετε μπροστά, δηλαδή, όταν θα αρχίσει να κυλάει η σειρά κάθε μέρα μια ώρα, κάθε μέρα μια ώρα, δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και είναι και πολύ απαιτητικά τα γυρίσματα. Οπότε θέλει μια παραπάνω προσπάθεια για να είμαστε εντός χρόνου. Δεν έχουμε στούντιο, δουλεύουμε σε απόλυτα φυσικούς χώρους. Οπότε παλεύουμε και με τις καιρικές συνθήκες και με τα πάντα. Αυτό το κάνει πιο ωραίο, βέβαια. Μανέρα, η εξωτερική χώρη των γυρισμάτων. Ναι. Αλλιώς θέλεις ένα στούντιο με σκηνικά, δύο δωμάτια και τελείως. Όχι, με ειλικρίνεια νομίζω ότι είναι η πιο ωραία δουλειά που έχω κάνει. Και είναι το πιο δύσκολο καθημερινό σύριαλ που έχει στηθεί. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ εκεί πέφτεις εσύ στο ποτάμι? Έπεσα στο ποτάμι, αλλά όχι από τα 5 μέτρα. Εκεί είχαμε μια κούκλα να το κάνει αυτό. Αλλά έπεσα κανονικά σε ένα ποτάμι. Βούτυξες όμως και αυτό με τον ηφικό και τραβάγανε μετά. Αλλά ήταν καλοκαίρι. Νερό, από κάτω. Ναι, καλοκαίρι. Ντάνη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Θα σίγουρα. Και θα τα ξαναπούμε μόλις ξανακυλήσει λίγο σιγά. Με πολύ χαρά. Δική μας την καθημερινή μας τηλεθέαση, να ξέρουμε πού θα πάει και αυτός ο έρωτας, διότι οι έρωτες εμάς μας συγκινούν. Αληθώς. Όλα έρωτας είναι αυτή τη ζωή. Κλείνουμε, φεύγουμε, κύριε Γεωργία. Λοιπόν, αύριο πάλι. Αύριο πάλι. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι εδώ, παιδιά. Για το καλύτερο ξεκίνημα. Μπέτη Μαγκύρα με την ομάδα της. Ακολουθούν, μείνετε στο Open. Γεια σας.